Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Γιατί δεν περιγράφετε τον κόλ? Τι να περιγράψω εγώ, ο Σάκοφ γκολ. Ναι. Ποιος θα βάλει τον γκολ? Τσούμπα γκολ. Απλά δεν το πιασε εσύ το τσούμπα. Τσούμπα γκολ. Τι είναι? Ο τσούμπα, τσούμπα άκου. Χρωμάτισε το. Ο Σάκοφ. Τι θα πει χρωμάτισε το? Ναι. Ακόμα και τα χάφτα οποία δεν είναι σε καλή θα κατάσταση. Θα τα πούμε αυτά, βρε. Ναι, χρωμάτισε το. Ναι, άμα αφήσει την περιγραφή θα τα χρωματίζουμε και τα λέμε όλα, γόρι μου. Μα είναι σαν μπογιά. Ναι. Ασπρόμα, βάλει και λίγο χρώμα. Είπαμε καλό το ασπρόμα. Βάλε λίγο τη συνέχεια. Βάλε λίγο τη συνέχεια. Ναι, για βάλε. Τσούμπα πονάει, Γιώργο μου! Πονάει, Γιώργο μου! Γιώργο μου, πονάει! Τσούμπα Ακπομπ στο 69, ο αθεόφοβος! Στο 69, ο Βρετανός, με την κοντινή του προβολή, άπλωσε το πόδι του και κάρφωσε την μπάλα στα δίκια του Κρίστισον. Ο ΠΑΟΚ στρίβει το νόμισμα. Περίμενε, βρε, κι άλλο, άστο κι άλλο, βρε! Άστο κι άλλο λίγο ακόμα. Ο ΠΑΟΚ στρίβει το νόμισμα. Ο ΠΑΟΚ γυρίζει το μάτς. Ο Τσούμπα Ακπομπ σκόραρε στο 70. ΠΑΟΚ Λάρισα 2-1 και ο Ροζαίρη. Πες ρε παιδάκι μου. Τι θες να σου πω. Έβαλε τρία στόπερ ο άλλος. Δεν θα κάνουμε ανάλυση ρε αγόρι μου. Και τώρα περιγράφουμε ποιος βάζει τον κόλ. Αν και άργησε να βάλει τον δεύτερο σέντερ φόρο προπονητής του ΠΑΟΚ. 20 λεπτά κοιμήθηκε. Πάλι κοιμήθηκε. Ο Ρουμάνος. Πάλι δεν σ' αρέσει ο Ρουμάνος. Έβαλε δύο αλλαγές και έβαλαν γκολ σε δύο λεπτά. Ο ένας έδωσε ασίστ, ο άλλος έβαλε γκολ. Πάλι κοιμήθηκε. Ο Ρουμάνος. Γιατί... Τον περιμένει στη γωνία για να τον ξεστριμώξεις. Γιατί όταν του παίρνει την αποβολή και μένουν 10 με 11. Ναι. Έχει γυρίσει ο άλλος τρίτο στόπερ. Χαμπάρι δεν έχει πάρει. Παίζει ο άλλος. Έβαλε μέσα τον Γκόλια έβαλε. Έβαλε μέσα τον κόλλια, αλλά έβαλε τον κόλλια γιατί του βγήκε ο Καρανίκας, ρε Κωνσταντίνε. 5-3-1. Εντάξει, τι θα παίξει. Τι θες να παίξει. Αυτοί έχουν πάει στα 30 μέτρα και εσύ παίζεις ένα center four με τρεις και έχεις τον Ελκαντουρί μέσα. Ναι. Πόσο βλάκας μπορεί να είσαι. Τον άλλαξε, στο 59, στο 60. 67 τον άλλαξε.
Στο 67, διπλή αλλαγή. Δηλαδή άφησε τον Πάουκ 22 λεπτά να ταλαιπωριέται. Δεν ταλαιπωριόταν, έκανε τελικές. Έκανε φάσεις, έκανε ευκαιρίες. Ποιος έκανε τις τελικές. Όποιος ήταν εκεί. Όποιος ήταν εκεί. Ποιος έκανε. Δεύτερο βόρ θέλει εκεί, γρήγορα. Πάλι δηλαδή δεν σ' άρεσε. Πάλι. Κοιμήθηκε όρθιος. Πάλι κοιμήθηκε όρθιος. Το ότι έβαλε δύο, ο ένας έδωσε ασίστ, ο άλλος έβαλε γκολ, δεν το βάζει. Άργησε να ξυπνήσει. Εσείς πείτε ότι προπονηταράς είναι. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Εμείς, Κωνσταντίνε, δεν λέμε τίποτα. Κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Εμείς κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Ακούγομαι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Rap and cool μέχρι και τις 10. Τι ωραίες είναι αυτές οι Δευτέρες, ρε φίλε. Είναι ωραίες, εικόνες με άλλη διάθεση. Πέρσι ήταν καλές οι Δευτέρες. Καλές ήταν και πέρσι. Κάποια στιγμή. Καλές. Ακόμα καλύτερες. Ακόμα καλύτερες. Όσο ο Ολυμπιακός δεν μαθαίνει να παίζει με 50-50, θα είναι καλές μονοκυριακές. Η ΑΕΚ έχει μάθει να παίζει, να είναι σκληραγωγημένη. Ο Ολυμπιακός είναι ένα κακομαθημένο παιδάκι πλουσίων γονιών που ξαφνικά του είπαν δεν σου δίνουμε λεφτά. Βγες και συγκοινωνία μόνος σου. Δεν μπορεί. Και άμα καμιά ομάδα τον παίξει λίγο σκληρά, λίγο δυνατά, λίγο του κάνει τον τζαμπουκά, του ρίχνουμε στη διαιτησία. Ναι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Όταν το καταλάβει αυτό ο Ολυμπιακός, σαν οργανισμός, πάμε να τα πούμε ένα προς ένα. Όχι αοριστολογίες. Όχι, όχι. Θα λέμε τα πράγματα, όχι όπως λένε η πολιτική αοριστολογία. Όχι, Κωνσταντίνο. Ναι. Καλημέρα να πούμε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα δεν είδα ποιος γιορτάζει. Έτσι από αμέλεια είναι αυτή δικιά μας. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Γιατί τους Αγίους τους έχουμε εδώ. Σήμερα γιορτάζει ο Μαριανός και η Μαριανή. Ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλακίες. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Εμείς έτσι να πάμε στην Συντούμπα. Σε ένα μάτς το οποίο. Καταρχήν είχες πολύ κόσμο. Α, το σχηματάκι. Ναι. Το χάσες. Περιμένει ο κόσμος. Μίνι Λορέν. Το σχηματάκι είχε 20.000. Σωστά. 20 δεν είχε, 18 είχε. Ο Γιάννης Γιαννάκης δεν είχε 10. 10 δεν είχε σίγουρα. Ναι. Ούτε 8 είχε, είχε κοντά 20.000. Είχε γεμάτη θύρα 4. Θύρα 4 γεμάτη, 5 και 6 αρκετά γεμάτη. Ένα πανό το οποίο πρέπει να το βγάλετε στη θύρα 5. Το Macedonia is one. Ή γράψω στα ελληνικά. Ναι. Πρώτον. Και δεύτερον, εφόσον κάνατε magic το live. Το περιμένει τώρα την Πέμπτη, θα το ανεβάσω. Περίμενε, είμαι σίγουρο ότι το περιμένει. Περίμενε. Και εφόσον κάνατε magic live το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο υποτίθεται πούλησε τη Μακεδονία με του πολιτικού. Ναι, ναι. Εντάξει. Και επειδή κάνατε magic live εσεί στο ΣΥΡΙΖΑ, οι παοξίδε, λαό, ομάδα, γιατί ο λαό έχει στη θύρα 5, η Μακεδονία είναι ελληνική. Το έχει σταθερά εκεί. Πολύ μεγάλο. Να το φωνάξει όταν έρθει ο υπουργό. Να σας κάνει το γήπεδο. Μας έπιασαν πρωί-πρωί εξαπίνησε, Κωνσταντίνε. Να μην μας θέλω γήπεδο, ρε. Εγώ είμαι Πάοκ, είμαι Μακεδόνας. Ναι. Άσε τον παραμύθι, λοιπόν, με τις. Άσε αυτό τώρα. Δεν είναι τις παρούσες. Όλα είναι τις παρούσες. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για τα καθαρά αγωνιστικά. Τα καθαρά αγωνιστικά έχουν να κάνουν με μια Λάρισα η οποία μ' άρεσε εμένα. Μαχητικότατη, σκληροτράχυλη, μπήκε να. Όχι φιλική. 100%. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και γιατί να είναι άλλο σε Κωνσταντίνε, δεν το κατάλαβα. Έσπαιναν όλα τα μάτς. Ναι, ξυλίκι, δύναμη, τζαμπουκά. Άσε τι πρέπει να είναι όλα τα μάτς. Άσε. Αγωνιστικά, δεν θα το δούμε τώρα ή εξαγωνιστικά. Εξαγωνιστικά θα το συζητήσουμε μετά. Αγωνιστικά ήταν καλά στημένη στο αγωνιστικό χώρο. Πάρα πολύ καλά στημένη ήταν. Με ένα καλό προπονητή. Πάρα πολύ σοβαρό στο Φέστα. Έχει περάσει νοοτροπία στη Λάρισα εδώ και 2-3 εβδομάδες. Παίζει έτσι όλα τα μάτς. Έκανε ο ίδιο ο Νικήτας Τσακίρογλου, ηθοποιό. Με τη μύτη, την καψή και τα λοιπά. Τσακίρογλου έχει μαλλί όμως, Ο Τσακίρογλου. Ή το έχουμε μείνει λίγα. Νικήτας Τσακίρογλου. Ναι. Λοιπόν. 4-3-3 με ένα κόφτη. Δύο οχτάρια. Μιλοσάβη Τσακώστα. Πολύ καλό. Με το center for που το έκατσε στο δεύτερο δοκάρι τον Ντούνιτς. Νούνιτς. Αλλά ήταν πολύ καλό και ο Πάοκ. Μετά από αρκετό καιρό, για να μην έχουμε και αυτή την καραμέλα, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Πριν γίνει η αποβολή, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Δεν πήγε μόνο με τις σέντρες, έκανε και ένας μέναν, έκανε και τα ένα. Και πλάγιο με το πικά με μάτος, με αυτό έκανε. Που λέγαμε το λιμιό, που ανέβαινε. Για μένα το Πάοκ στο πρώτο μήχρο ήταν καλός. Ναι, για μένα το μάτς το πήρε ο Βιερίνια. Αυτή ο Βιερίνιο, ο φίλος που είναι 32-33 και φορτώνει και κάνει και ράνει. Τι δεν ξέρεις, Κωνσταντίνε, τι δεν ξέρεις, τώρα το παίρνει ο Βιερίνια. Αύριο μπορεί να πάθει θλάση. Χτύπα ξύλο, ρε. Ναι. Χτύπα ξύλο, ρε. Ξέσου, ναι. Ένα-ένα μάτσο. Εξαιρετικό ήταν. Αλλά σταμάτησε μετά το 65 ήδη και αυτό δεν τον έπαιρνε. Γιατί μου το πέρασε ο Τσουμπακπομ, σου λέει γύρισα πίσω. Γιατί τον πήρε ο Βιερίνια. Ναι, γιατί τον πήρε ο Βιερίνια. Τον πήρε ο Βιερίνια γιατί του δώσανε ένα ρόλο. Δηλαδή τον εξοντώσανε έναντι του Μάτο. Ο Μάτο είχε το λιμιό να πλευροκοπεί. Και να τρέχει και για του δύο. Ο Μάτο, ο λιμιό πλευροκοπούσε και σέντρανε. Ναι. Μπράβο. Ο Μάτο από πίσω. Έπαινε τις, τις κούρσες και τα λοιπά. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι ο Βιερίνια έπαιξε για ένα ημίγρονο full back και πέρασε τύπη στον Ουάρντα αριστερά. Ο Ουάρντα ήταν ο Πέλκας. Θέλω να πιάσουμε λίγο μετά τον Ουάρντα. Ο Ουάρντα ήταν χθες ο Πέλκας γιατί... Ούτε ο μισός Πέλκας δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων. Ούτε ο μισός ήταν. Ο Ουάρντα χθες ήταν ο ρόλος του Πέλκα. Ναι ήταν, αλλά σου λέω ούτε ο μισός ήταν ο Πέλκας. Περίμενε. Γιατί ο Ουάρντα ήταν ο ρόλος του Πέλκα. Γιατί ήταν συνέχεια πίσω από τον Πρίγιοβιτς.
γιατί είχατε ένα καρκίνο μεταστατικό πίσω από τον Πρίγιο, από τον Αλκαντουρί. Αυτόν πρέπει να το διώξετε. Πρέπει να πάρετε άλλο παίχτη εκεί. Ναι. Αυτόν ναι, τον παίχτη. Ναι. Αναγκαζόταν. Δεν διαφωνώ εδώ, να ξέρω. Δεν διαφωνώ, λοιπόν, γι' αυτό δεν μιλάω. Αναγκαζόταν λοιπόν ο Βιερίνια να κάνει κούρσες μεγάλες για να πηγαίνει ο Γουάρντα να πηγαίνει σαν δεύτερο φορ και ο Ελκαντουρί θα έπρεπε ως απελευθερωμένος, γιατί δύο ρολίστες, Βιερίνια και Γουάρντα, παίξανε, γιατί αυτό είναι ανύπαρκτος, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ήταν το μαύρο πρόβατο. Ο Καντουρί. Ναι, ναι, ο δεύτερος χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ μετά τον Πρίγιοβιτς στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Πρίγιοβιτς, όπου πολύ σωστά εδώ τώρα κάνει μια επισήμαση, ο Πρίγιοβιτς ο οποίος κάνει μία κίνηση στο παιχνίδι, μία κίνηση του σπουδαίου φορ, παίρνει μια σαραντάρα παλιά από τον Μαουρίσιο, την κατηβάζει υπέροχα. Στο πάρι, έρχεται ο Καρανίκα, στο ανατρέπει, κερδίζει πέναντι και εκείνη τη στιγμή που αλλάζει όλο το μάτς, γιατί το μάτς τράβωσε στον ΠΑΟΚ. Ο χθες ο Πρίγιοβιτς. Το μάτς τράβωσε, μα ναι, έκανε μόνο αυτό, δεν έκανε τίποτα άλλο. Γράφατε στην εφημερίδα. Ναι, ποιοι γράφουν, τα παιδιά. Όλοι, ναι. Οι ρεπόρτερ. Ότι εδώ, ο καημένος ο Πρίγιοβιτς, φορτώστε τον. Και ναι, φορτώστε τον και φορτώστε. Δεν είχε συμμετοχή χθες. Χθες γίνανε 12 φορτώματα στο πρώτο ημίχρονο. Έχεις δίκιο. Πήρε κεφαλιά ο Ελκαντουρί. Ναι. Πήρε κεφαλιά ο Γουάρντα. Όλοι πήραν εκτός από τον Πρίγιοβιτς. Έχεις δίκιο. Μπορείς να κάνεις κριτική στον Καντουρί, λοιπόν, στον Πρίγιοβιτς για αυτό ο το κομμάτι. Ο Πρίγιοβιτς, το οξύμορο είναι ότι δεν έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει και έκανε αυτό που δεν μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, είναι για μένα λογικό να σηκωθεί να καρφώσει μια κεφαλιά στα φορτώματα. Αλλά όχι να κατεβάσει την μπάλα έξω από την περιοχή και να μπει μέσα. Έτσι. Να κάνει αυτό το κοντρόλ, να την κατεβάσει κάτω. Και να, θα το κάνει και το πράγμα, δεν ξέρω αν έμπαινε, αλλά αυτό το κάνει center for που έχει στοιχεία πάρα Αραούχο, πολύ καλά. Το κάνει, ναι, ο Αραούχο αυτό. Ναι. Ο καλός ο Αραούχο το κάνει εύκολα. Δείχνει δηλαδή ότι μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Το κάνει όμως. Το έκανε, ναι, και το έκανε. Πέναλτι, δεν φταίει ο Καράνικας που το κάνει. Η στόπερ θα έπρεπε σε αυτή την παλιά να μην ήταν για άλλη μια φορά ζώνη επάνω στον Πρίγιο, θα ήταν ασχολητά. Εδώ θα πρέπει λίγο, εφόσον ξεφωνίζει, αποθεώνει, γιατί καλά κάνει, πιάνουμε τους παίχτες μεμονωμένα. Εδώ θα πρέπει να αποθεώσει ο Μαουρίσιο, ο οποίος βγάζει μια παλιά όπου ουσιαστικά τρυπάει όλη την άμυνα. Ο Πάο κέρδισε χθες. Και κατεβάζει μπάλα ο Πρίγιο και τους διαλύει κατευθείαν. Ο Πάο κέρδισε χθες γιατί τα χάφ του δεν ήταν κακά. Και όχι μόνο αυτό, πήρε δύο assist από τα χάφ του. Που ένα είχε διώξιμο. Και ο άλλος, ναι, και ο άλλος φορμαρίζεται κάθε Ο Μαουρίσιο, ναι, φίλε, για μένα είναι το καλύτερο χαφ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καλά. Ολοκληρωμένο χαφ. Κόψε λίγο Βιτάμ τώρα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είναι παίκτης που δίνει ρυθμό, είναι παίκτης που δίνει πάσα, εντάξει, είναι παίκτης που πατάει περιοχή. Πες μου άλλα χαφ που τα κάνει αυτά. Εντάξει. Ένα χαφ ακόμα παίζουν. Εντάξει, έχει το Βασιλικά, να τα κάνει όλα μαζί. Αυτοί δεν παίζουν εσύ, ο Βασιλακάκης, όποτε θυμάται παίζει. Έχει τον Καμαρά Ολυμπιακός, ο οποίος Καμαρά. Καμαρά όμως δεν βάζει γκολ, φίλε. Δεν μοιράζει εσύ ο Καμαρά. Και αυτός πάτησε περιοχή με τον άλλο το χαφ. Το Γιγέρμε. Το Γιγέρμε, αλλά και οι δυο δείξανε ότι είναι χαφ για να κόβουνε μόνο. Ναι. Δεν είναι για να βάζουνε. Αυτά τα έχουμε πει. Και χθες ο πολύ καλή και οι δύο. Αντί να ψάχνει ο Μπρουτόταυρος, να πούμε, ο Μαρινάκης και ο άλλος ο χοντρός, πώς το λένε, ο Καράμπα. Ποιος, η κινητή χοριστερίνη. Εκείνη η κινητή χοριστερίνη. Ναι. Πες στον προπονητή σου, ρε κοροϊδό, στο διάλειμμα στο ημίχρονο στο 0-0, πήρα τηλέφωνο στο ΑΡΤ που κάνανε εκπομπή για το στοίχημα. Αφραμίδες και τα λοιπά. Τα φιλαράκια μου. Ναι. Και του λέω, πρέπει να μπει ο Νάτχο, αλλιώς δεν κερδίζει τον Τάβρο. Και τον έβαλε τον Νάτχο, αυτός που έχει τη μούρη του σουρωμένου στο μπαρ, ο προπονητής, στο 89. Δηλαδή, κάνουν τηλεοράσεις, κάνουν κριτικές. Πείτε λίγο, εκτός από το να κλαίτε, ξέρετε γιατί κλαίνε, δεν ξέρουν μπάλα. Δεν ξέρω να κάνουν κριτική. Ποιοι δεν ξέρουν. Δημοσιογράφοι γενικά. Καλά, οι δημοσιογράφοι προχθές γράφανε για την ΑΕΚ ότι έχει 13 δοκάρια μας σε πρώτη λεπτά. Δεν ξέρουν μπάλα. Το έχουν ρίξει στο Γαλάνη την ιστορία που είναι για τις πλάκες. Τα στατιστικά. Τις πλάκες είναι του Γαλάνη. Στο λέω εγώ. Και το ρίξανε στο είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Αναλώνονται 90% ενώ εδώ έχει ανάλυση. Χθες ο Πρίγιοβιτς ήταν άθλιος. Κακός. Ναι, ναι. Δεν ήταν από τους διακριθέντες μετά από τα χαφ του ΠΑΟΚ. Πήρε ο ΠΑΟΚ από τα χαφ. Πήρε ο Βιερίνια κούρσες. Έκανε ο Γουάρντα το δεκάρι γιατί έκανε το πλάτος πολύ καλά ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Πήρε την κάρτα στο τέταρτο λεπτό. Ο Βιερίνια. Από τον Καρανίκα. Ο Βιερίνια. Αν δεν την έπαιρνε την κάρτα, θα ήμασταν 11 με 11. Δηλαδή για μένα ο κομβικός είναι δύο χαφ. Και ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια, ο οποίος στα 32 του Κωνσταντίνε, το ξαναλέω. Πόσο? Στα 32. 33. Στα 33, ναι, ναι. Είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης πρωταθλήματος. Ό,τι και να με πεις εσύ. Ο πιο ποιοτικός παίκτης πρωταθλήματος είναι ο Μπίζεσβαρ. Ποιος Μπίζεσβαρ? Ο αυτός που δεν μπορεί να περπατήσει. Αυτός είναι ο πιο ποιοτικός, ναι, παίκτης του πρωταθλήματος. Ναι. Αλλά άλλο η ποιότητα, άλλο το βιολογικό κομμάτι. Όχι, μια χαρά είναι ο Μπίζεσβαρ, νομίζω και στο κομμάτι το βιολογικό. Απλά χθες ήθελα να τον ξεκουράσει ενώ ψυπάται. Τώρα με τις λιχουδιές και τα κρουασάν που θα φάνε. Με τα μελομακάρονα. Εσείς οι χριστιανοί, ναι, θα φουσκώσει. Γιατί είσαι δεν θα φας.
Όχι, δεν τρώω. Χθες ήταν κάτι κουραμπιέδες στο γύρο πάνω. Αντιστάθηκες, ρε σκύλε. Ναι, στα γλυκά. Και σε κουραμπιέ και σε μελομακάρονο. Ναι, ναι. Δε... Εγώ έχω φάει ήδη 5 μελομακάρονα. Θα τα μετρήσω στο τέλος. Φαίνεται βέβαια ότι έφαγα 5. Τα Χριστούγεννα ούτως ή άλλως σας βάζουν με το ζόρι. Να φάμε. Σας καταπιέζουν να φάτε. Ναι. Σας καταπιέζουν να πιείτε. Σας καταπιέζουν να ξοδέψετε. Τι εννοεί σας καταπιέζουν. Γενικά αυτή η αμερικάνικη κουλτούρα και η εβραϊκή. Τι αμερικάνικη κουλτούρα, άμα θες τρως, άμα θες δεν τρως. Πώς, φίλε. Εγώ χθες ήμουνα το, να σου πω το μεσημέρι σε ένα τραπέζι το οποίο είχε μπουφέ. Τσίπησα τρία πράγματα. Δεν έφαγα. Άμα ήθελα θα έπρεπε. Σε βάζουμε το ζόρι. Όχι, με το ζόρι δεν κάνουμε τίποτα. Να κάνεις, σε βάζουν με το να είσαι υπερκαταναλωτικός. Σε πιέζουν, σε κάνουν άλλο bullying. Αυτό το κομμάτι. Σου κάνουν bullying. Αλλά υπερκαταναλωτικό σε κάνουν και άλλες μέρες του χρόνου. Δεν σου κάνουν μόνο τα Χριστούγεννα, Κωνσταντίνε. Σε βάζουν αυτό το χοντρομπαλά τον Άγιο Βασίλη που το κάνανε Άγιο εκεί. Άντε πάλι με τους Άγιους. Άσου σήμερα τους Άγιους. Άσου. Άσου Άγιους σήμερα. Ας είναι καλά, ας ηρεμήσουμε τους Άγιους. Κίνδυνος για τα παιδιά μας. Ναι, άσο ναι. Άγιο Βασίλη τώρα. Ναι. Έχουμε πάω Λάρισα, θα πάμε λίγο στην Ξάνθη να δούμε τον Ολυμπιακό. Θα πάμε και τον Άρη. Θα τα σχολιάσουμε μετά το πράγμα. Για να τελειώσω. Τη στιγμή που παίζει 5-3-1 ο άλλο. Φαίνεται καθαρά. Για ποιο λόγο εσύ με παίκτη παραπάνω να μην βάλει δεύτερο σεντερφόρ νωρίς και μου τον περιμένει στο 67-68. Θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω. Γιατί εσύ τώρα κάνεις κριτική εκ του αποτελέσματος. Γιατί προφανώς. Εγώ κάνω εκπομπές. Ναι, δηλαδή κάτσε εσύ λες ότι στο 46 κατευθείαν αλλάξει την ομάδα. Κατευθείαν. Όχι, δεν γίνονται έτσι δουλειές στον πάγκο. Να δούμε λίγο πώς θα του λύσει η ομάδα. Και ο Πάουκ μέχρι το 68 που μου λες έχει χάσει 5 μαλλιά. Πού θα κινδυνεύσει δηλαδή εσύ. Δεν κινδυνεύσει. Ο Πρίγιοβιτς δεν πάει καλά. Δεν κινδυνεύσει. Ναι, οκ. Αντεπίθεση γρήγορου δεν έχουν. Θε να δούμε να ψάξω καρέ-καρέ από το 45 μέχρι το 65 ότι ο Πάκο έχει κάνει τουλάχιστον 5 ευκαιρίες για γκολ. Λέει κάτσε να δω πώς θα του λύσει η ομάδα. Ένας παραπάνω που έπρεπε, εφόσον γνωστό ήταν θα κάνεις ευκαιρίες, ναι. Να πετάξει νωρίς το center for. Κοιμάται όρθιος. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Δεν γίνεται να κάνω με το ταμάχι αλλαγές, με το ζόρι. Κατευθεία. Και εγώ λέω χτυπάει κάπως κάτι γίνεται. Γιατί στο 45 θα δω πώς θα τσουλάει η ομάδα με παίχτη παραπάνω. Η πρώτη αλλαγή στο 46 θα χτυπήσει κάποιος, δύο να χτυπήσουν και τι έγινε. Δύο να χτυπήσουν. Ναι, αλλά σου λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε Κωνσταντίνε, μέσα στο παιχνίδι. Για πάρε κανένα σε βγάζει παίχτη που είναι πολύ κακό. Και ο Πάουκ του πρώτου μηχρόνου, εσύ ήσουν εδώ πέρα που το συζητούσαμε και το σχολιάζουμε λίγο. Ήταν καλό. Ποιο, πολύ καλό. Αυτό γιατί να τον αλλάξει. Γιατί ένα λόγο παραπάνω να τον αλλάξει. Μα ούτω άλλω ο Μάτο στο δεύτερο μηχρόνο δεν ήταν πίσω, αγόρι μου. Ο Μάτο έβγαινε μπροστά συνέχεια. Ήταν δεκάρι, χαφ, εξτρέμ, τα πάντα. Δεν είχα παίχτη πίσω. Σε ένα Πάουκ που πιέζει, σε ένα Πάουκ που έχει κατοχή. Πέρασε το Μάτο μπροστά. Του λέει πέρα να έχει ελεύθερο χώρο. Δεν υπάρχει αλκαντού. Εκεί πέρα μέσα. Δεν υπάρχει. Το μετάς έξω στο 46. Δεν περιμένω στο 67. Στο πρώτο ημίχρονο, το ξαναλέω, και ο Καντουρί και όλη η ομάδα είχε ρολάρει καλά. Και στο δεύτερο μήνυμα που ξεκινάει, η εντολή που δόθηκε και φάνηκε είναι ότι ο Μάτος έπαιζε είτε δεξί εξτρέμ είτε πίσω από τον Πρίγκοβιτς. Να παίξει ο Μάτος να σεντράρει σε ποιον στον Ελ Καντουρί δεν κάνει γκολ. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Δεν θα χάσει μαρκαρίσματα δηλαδή εσύ θα χάσει άμα φύγει ο Ελ Καντουρί. Σαφώς. Τι απάθει. Δεν χάσει μαρκαρίσματα. Αλλά σου λέω ούτως άλλως την κίνηση την έκανε εσωτερική. 4-1 θα είχε άμα έπαιζε από την αρχή. Δεν με πειράζει. Μου αρέσει πιο πολύ το 2-1. Στο έχω πει. Θέλω 2-1 να περιμένει ο Αεξής, ο Ολυμπιακός, ο Αριανός μέχρι το 94 μήπως φάω κανένα γκολ. Μη φοβάστε σαν τους Αθηναίους να κάνετε κριτική. Κριτική θα κάνουμε, σαφέστατα θα κάνουμε κριτική. Και αν δεν έκανε τι αλλαγέ επίση θα ξεπολύσει. Ο Ολυμπιακός το φως στο σπορ επειδή τολμάει και κάνει κριτική. Ναι. Η χούντα του Ολυμπιακού πάνω στα μέσα μας γίνεται. Στα μιμιέλε. Όχι, λοιπόν. Θα πωλήσω τον ένα, θα βαρέσω άλλο τον άλλο. Δεν αυτάρε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε μετά. Γιατί στέκονται. Το φως γράφει έγκλημα και τιμωρία. Έτσι. Τι θα πει αυτό. Αυτός είναι ο τίτλος, στο πρωτοσέλιδο. Στον Ολυμπιακό, όπου γκρινιάζουν, φωνάζουν για τη διαιτησία, σε ένα μάτς όπου ο Τζίλος του χάρισε δύο κόκκινες. Του Σισε και του Ποντένσε. Δεν με ο Ποντένσε έπαιρνε για πόσε σε νοιάζει, όλα πρέπει να τα λέμε. Ούτε με νοιάζει τι λένε αυτοί. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μάθει το 50-50. Όταν το μάθει, θα ξαναμπεί σε διεκδίκηση τίτλου. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός σε μια έδρα η οποία πλέον δεν ανοίγει τα πόδια της. Να, εδώ, να, πρώτο σέλιδο. Μας έχουν στήσει, λέει από παντού. Ναι. Γελάνε και τα μάρμαρα και τα στον Παρθενώνα γελάνε. Λόγια για το Φορτούνι. Θα πιάσουμε Ολυμπιακό μετά, θα το κουβεντιάσουμε. Μεγάλος φλόρος ο Φορτούνης. Πεχτάρα είναι ο Φορτούνης. Ναι. Τώρα μεγάλος... ο Φορτούνης είναι πεχτάρα, ό,τι για με λες. Πάρ' το να στον ΠΑΟΚ, το Φορτούνη, μεγάλος φλόρος ο Φορτούνης. Φλόρος ο Φορτούνης. Φλόρος, ναι. Όταν ο Ολυμπιακός το χρειάζεται, όταν ο Παξεβανίδης με το Σαπόν και ο Χατζητσερνόγλου με τον Πλήτο είναι στα 2 μέτρα, δεν μπορεί να περάσει στον κλειστό το χώρο. Ο Φορτούνης. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει τον Ολυμπιακό στις πλάτες του ο Φορτούνης. Θα τα με πούμε μετά. Με 80-20 διαιτησία σε καριέρα ο Φορτούνης. Δεν μπορεί. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ο όλος ο οργανισμός δεν μπορεί. Ο Φορτούνης με 80-20 και με φιλικά σωματεία τόσα χρόνια έχει σε καριέρα. Τώρα το δώσει στα δύσκολα το Φορτούνη. Μην πεις τίποτα άλλο. Τα είπες όλα. Δεν τα είπες όλα, αλλά επειδή τα είπες πολύ ωραία και μου άρεσες,
Θέλεις δώρα, θες πολλά δώρα, θες μεγάλα δώρα, Κωνσταντίνε μου. Θες. Δεν θες. Δεν τρελαίνω. Ναι, αλλά αφού δεν τρελαίνε, σε κατέβασε το My Free to Go App. Το κυνήγι των Flames και των δώρων ξεκίνησε. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames με ό,τι και κάνετε και τα ξεργυρώνετε για να συμμετάσχετε σε όσους ενεργούς διαγωνισμούς θέλετε να διεκδικήσετε απίθανα δώρα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Το κυνήγι των δώρων ξεκινά από το Δεκέμβρη για ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που θες εσύ, Κωνσταντίνε. Ναι. Και Fiat 500 γουστάρεις και ταξιδάκι γουστάρεις. Έτσι, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go App. Η Σμαράγδα Μπασάκου έφτασε εδώ και φάτη δροσερή για. Χάσαμε και ένα σκύλο να πούμε. Θα το πούμε μετά το break, βεβαίως θα το πούμε, γιατί Λάλη. Τα σκυλάκια είναι αγαπημένα και είμαστε ευαίσθητοι ίδιο σε αυτό το θέμα. Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε να πιάσουμε και το Ξάνθη Ολυμπιακός και βεβαίως και το παιχνίδι του Άρη με τον Ατρόμητο. Να κάνουμε σούμα για τη Σούπερ Λίγκα. Ποιο είναι εδώ από την Παρασκευή στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο σόου που τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι, τρελό γέλιο εννοείται. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, πάντα όλα. Και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο, δεύτερο ημίωρο εδώ στο Μετρόπολης, Rap & Cool, μέχρι και τις 10. Σχολιάσαμε στο πρώτο την νίκη του ΠΑΟΚ που κοστίζει συνολικά. Ήρθε και με καλούτσικο ποδόσφαιρο, έτσι. Καλό παιχνίδι. Καλό ήταν. Καλό παιχνίδι για τους απαιτητικούς. Ναι. Εγώ που είμαι απαιτητικός, έμεινα ικανοποιημένος. Και έμενες να κάτσεις να το παρακολουθείς το μάτς. Δεν σε άφηνε αδιάφορο, έτσι. Ναι. Ούτε το μάτς στην Ξάνθη σε άφηνε αδιάφορο. Όχι. Εγώ είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο για να είμαι δίκαιος, γιατί το πρώτο ήμουνα τέλος πάντων κάπου και δεν μπορούσα να δω το παιχνίδι. Θες να το να σχολιάσουμε λίγο και αυτό το 1-1 της Ξάνθης, το οποίο λίγο πολύ το προαναγγείλαμε την Παρασκευή, έτσι. Κοίταξε. Είπαμε ότι δεν περνάει ο Ολυμπιακός από την Ξάνθη. Κοίταξε. Η Ξάνθη είχε προβλήματα. Είχε, ναι, βέβαια. Ειδικά στο πρώτο μέρος. Είχε προβλήματα στο δεξί τον μπακ. Ναι. Έχουν αυτοί έναν Χατζητερζόγλου. Χατζητερζόγλου. Ναι, πώς το λένε. Ναι, δεν είναι το παιδί δεξιμπάκ, ναι. Είναι στόπερ, αναγκαστικά το βάζουν. Το εκεί. Βάζουν αναγκαστικά. Ναι, και πάνω ο Ολυμπιακός έβαλε τον Άουελ. Ναι. Ο Νάουελ ήταν καλό στενασμένα. Ήταν καλό. Πολύ ναι, καλό. Ναι. Αλλά και αυτό όπω και ο Ποντέλης, όπω θέλουν τον άλλον. Δεν μπορεί να βάλουν εύκολα γκολ. Θα του δώσουμε το πρωτάθλημα το χαμένο ευκαιριών, άμα είναι. Τη ΣΑΕΚ θα δώσουμε το πρωτάθλημα με τα δοκάρια και κλείσαμε για φέτο. Έσπασε ναι. Πολλέ φορέ από εκεί την Ξάνθη. Ναι, την έσπασε όντω. Σέντρα ρε, φόρτωσε. Ο Γκερέρο δεν είναι Πρίγιοβιτς να σκαλώνει γκολ και τέτοια. Ο Γκερέρο, όχι Πρίγιοβιτς, ναι. Δεν είναι ούτε καν τσουμπάκπου. Ο Μπάκο δεξής δεν μπορεί να βάλει κόλλο και η διαγώνια να μπει. Δεν μπορεί, έχει χρόνο να το κάνει. Ο Φορτούνης, εάν. Εγώ πάντως τον Φορτούνη τον ήθελα στον Μπάκο τώρα, γιατί πριν μου το είπες να είμαστε και κάπου ανθρώποι, Κωνσταντίνο. Εγώ τον Φορτούνη, τον καλό Φορτούνη τον ωραία, θέλω. Είναι παίκτη που κάνει διαφορά. Ο Φορτούνης όταν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού παίζουν δυνατά. Εντάξει, πολύ κλειστά. Καλά, τα τελευταία χρόνια δεν έπαιζαν έτσι. Έχει δίκιο. Δεν έχει τι διαιτησίε. Έχει καλά χτυπήματα τη μπάλα. Εξαίρετα. Πολύ καλά πόδια έχει. Αλλά ο Φορτούνης. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που στον κλειστό χώρο θα σου φύγει με τρίπλα και θα σουτάρει και θα κάνει. Δεν μπορεί. Στον κλειστό το χώρο Φορτούνης δεν μπορεί. Είναι λίγο μαλθακούλης δηλαδή. Έχει μάθει και με το γάντι, με το και γαλλικά και τα πιάνο έχει μάθει ο Φορτούνης. Το μου λες. Αν ανοιχτός ευρύ θα σου κάνει ζημία. Ναι. Χαμηλά. Ναι. Κλειστό δεν μπορεί να ανοίξει. Η Ξάνθη εχθές ήταν πάρα πολύ οργανωμένη στην άμυνά της και με τους εξτρέμ και με τους χαφ. Ναι. Δηλαδή ο Κοβάτσεβιτς με τον Καμαρά ήρθαν πολύ κοντά στον Κασάδο και στο Λισγάρα. Τώρα, ο Ολυμπιακός δεν έχει και τον γκολ. Θα μου είσαι, έβαλε ο Βούκοβιτς τον γκολ. Βούκοβιτς θα βάζει, ο Βούκοβιτς θα τρώει, ο Βούκοβιτς γενικώς συμμετέχει διαρκώς. Από τον Κούτρι δεν έχει γκολ, από τον Τουροσίδη δεν έχει γκολ, από τον Σισε δεν έχει γκολ, από τον Γκέρμε δεν έχει γκολ, από τον Καμαρά. Έχει μόνο γκολ από τον Άτχο. Ο οποίος δεν μπήκε καθόλου, μπήκε στο 89. Να είχαμε να λέγαμε. Κοιμήθηκε και ο προπονητής του Ολυμπιακού. Καλά, τώρα που μίλησε για τον Λουτσέσκο, θέλω να μου πει και για του δικού αν κοιμήθηκαν και πήγαν βαθύ. Εγώ σε έχω σύμφωνα, σε περιμένω. Θα με πει και για τον Παντελίδη και τον Δόνη τώρα που τα πήγαν πολύ καλά. Γιατί μου είπε για τον Λουτσέσκο που κέρδισε ότι κοιμήθηκε. Θέλω να μου πει σε λίγο για τον Δόνη και τον Παντελίδη. Τα δικά σου τα φιλαράκια τώρα, τι κάνανε. Αν κοιμήθηκε ο Λουτσέσκο, αυτοί τι κάνανε. Οπότε ναι. Εδώ λέμε πρώτη παρατήρηση. Πρώτη παρατήρηση. Χατζητερζόγλου, αδυναμία, χτυπάει από εκεί σωστά ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν μπορεί να φορτώσει καλά γιατί ο Φορτούνης είναι φλόρος και ο άλλος δεν είναι φορ καλός. Και περιμένουν από την πίσω γραμμή. Πίσω γραμμή έχει τον Άσκο, τον οποίο το μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού δεν τον έβαλε. Ναι. Εσύ έχεις καταλάβει γιατί γκρινιάζει και ο Δίαιρη του Ολυμπιακός. Όχι. Ούτε κι εγώ. Όχι. Ούτε κι εγώ δεν έχω καταλάβει. Ο προπονητής της Ξάνθης. Για μια φάση λέει τράβηγμα. Χέσερ, λάσε, ναι, μέσα στην περιοχή. Εγώ τα κλάματα, ναι. Φίλε, εγώ Καζατζίδη δεν άκουγα ποτέ. Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά είναι κακή βερζόν Καζατζίδη αυτή.
Εντάξει, είναι πολύ κακή βερζόν Καζατζίδη. Δεν είναι καλή. Δηλαδή, βάζανε την κασέτα, τη βάζει λίγο και δεν παίζει καλά. Παίζατε κολλάει. Παίζατε κι εσεί τον Καζατζίδη με, με 30 βαθμού πίσω. Ναι. Κάλατε κάτι προπαγάνδε για να καλύψετε δικέ σα αδυναμίε. Ναι. Εγώ ήμουν αντίθετο. Ναι. Και πάντα ήμουν υπέρ του δυνατού που έλεγε πρέπει να έχω ομάδα, διαιτησία, επόπτε, αστυνομικού και εισαγγελεί. Δηλαδή, αυτοί πρέπει να είναι φίλοι μου. Όλοι. Όλο το πακέτο. Το πακέτο. Ο Ολυμπιακός τους είχε πάντοτε όλο το πακέτο, ναι, μαζί. Τώρα τελευταία, κάνα δύο χρόνια δεν έχει. Ας τους έχει. Όλο το πακέτο, ναι, το πρόσεξε στο, ναι, διαιτητικό μόνο κομμάτι, το οποίο πάλι όταν, το έχει. Όταν, ναι, όταν λοιπόν στην Ελλάδα παίζεται έτσι το έργο, και όταν πέφτει το μαρούλι, όταν πέφτει το μαρούλι, λογικό είναι να έχει φίλους μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει το μαρούλι. Ναι. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει μαρούλι. Έχει μαρούλι, ναι, και μπορεί να ανταγωνιστεί στα ίσια τα οικονομικά μεγέθη των Αθηνών. Τα άλλα τα μαρούλια από κάτω. Οπότε, ναι, είναι για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ συνειδητά κάνει πρωταθλητισμό. Θα μου πεις, και πέρσι το έκανε. Ναι, ναι. Και πέρσι το έκανε. Επισαβίδη συνειδητά. Ναι, και κάνει πέρσι. Συνειδητά. Ναι, κάνει πρωταθλητισμό. Α, και πέρσι, ναι, βέβαια. Εννοείται, δηλαδή, ότι κάνει πρωταθλητισμό. Τη, ναι, δεκαετία 70 που είχε την ομαδάρα που μάζευε από τα χωριά του παίκτες κτλ. Είχε πολύ καλή ποδοσφαιρική κουλτούρα και πάρα πολύ καλό ποδοσφαιρικό μυαλό. Διάβασα ένα στατιστικό το 72 και εκτός σου κουβεντιάζαμε. Είχε ξεκινήσει η ομάδα τότε με 16 νίκες, 3 οπαλίες. Και σου λέω, Κωνσταντίνε, τι κάναμε πάλι. Πάλι το χάσαμε, λέει, το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι, εκείνη η ομάδα, ναι, εκείνες οι ομάδες του ΠΑΟΚ, ναι, με άφραγκους παράγοντες. Α, το χάνα στην πορεία γιατί δεν είχαν τον Μαρούλι. Πρόσεξε να δεις. Ναι, 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 ναι. Χτυπούσανε τον Ολυμπιακό του Γουλανδρή, ο οποίος είχε 14 διεθνείς ποδοσφαιριστές και ένα προπονητή ο οποίος ήταν ο πιο δολοπλόκος και ο πιο βρώμικος σε εισαγωγικά. Και καλός προπονητής, ο Λάκης ο Πετρόπουλος. Ναι. Εσύ λοιπόν χτύπαγες τα ίσια εκείνη την ομάδα. Τώρα λοιπόν εσύ έχεις το background. Έχεις που δεν είχες τότε. Που δεν είχες τότε. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα. Τελειώσαμε. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα σε παιδιά Έλληνες. Λέει το βράδυ χθες λέει στην κρατική τηλεόραση μία ώρα ασχολούνταν με τα 13 δοκάρια τσάικ. Είναι το καινούριο ρε παιδιά. Είναι το καινούριο φρούτο το οποίο πρέπει να το εμπεδώσουν. 13 δοκάρια ΙΑΕΚ. Χαμένες ευκαιρίες Ολυμπιακός. Να τους δώσουμε ένα πρωτάθλημα ο ένας για τα δοκάρια και ο άλλος για τις χαμένες ευκαιρίες. Από τη μέση απόσταση σουτάραν οι χάφτου, out. Είχε αποκρούσεις. Ναι, αλλά έχω μόνο ένα δοκάρι. Χάνω 13-1 στα δοκάρια. Χάνω 13-1 στα δοκάρια. Τώρα, ναι. Θες να με βγάλεις εμένα δημόσια σε κουβέντα με αυτούς όλους. Ναι, δεν τους τρέχουνε. Θες να με βγάλεις δημόσια. Εγώ θέλω, αλλά δεν τους τρέχουνε. Δεν τολμάνε. Άστος τώρα. Καλημέρα, λες, σαν σήμερα λέει, είχαμε την Επτάρα. Ποια Επτάρα όμως, δεν καταλαβαίνω. Σαν σήμερα την Επτάρα. Ποια Επτάρα, του Ολυμπιακού. Α, του Ολυμπιακού Ιουβέντους. Λέει, έχουμε επέτειο. Δεν το ξέραμε. Τον θέλω, λέει, τον Φορτούνι, λέει, στη θέση του Καντουρί. Να διαβάσω και μερικά μηνύματα. Δεν είναι πάρα πολλά. Άστο να, στη θέση του Πέλκα τον θέλει. Ναι. Αν δεν συγκρίνει τον Καντουρί με τον Φορτούνι. Ναι. Τώρα που έχει τα πάνω σου, το θες τον Φορτούνι. Ο Φορτούνι δεν μπορεί να σηκώσει. Δεν είναι Δωμάζο. Δεν είναι Κούδα. Δεν είναι Τσάρτα. Ναι, δεν ούτε Τσάρτα δεν είναι. Όχι, ρε, δεν είναι ηγέτη. Ο Νικόλα λέει: συμφωνώ με σένα, Κούλο Μαρούτσι, θα μπορούσε να σταθεί άνετα, λέει, και σε Μπουντεσλίγα και σε Γερμανία ω backup. Λέει: στην Ελλάδα πραγματικά δεν υπάρχει άλλο χάφτη σαν τον Μαουρίσιο. Τον καλό Μαουρίσιο χωρίς τραυματισμούς. Είναι πολύ σημαντικό παίκτη, Κωνσταντίνο. Είναι το γρανάζι του ΠΑΟΚ. Δίνει ρυθμό, σταματάει ρυθμό. Εμένα δεν με τρελαίνει. Δεν σε τρελαίνει. Εντάξει, ίσως δεν λέω ότι είναι κακό. Δεν λέω ότι είναι κάνια. Ναι. Δεν λέω ότι είναι Βέρμπλουμ. Είναι, ναι, πολύ πιο απάνω. Καλά, ο Βέρμπλουμ κάνει άλλα πράγματα που χθε πάλι δεν έκανε. Ο Βέρμπλουμ θέλει κάτι κλωτσιέ. Ναι. Παίρνει τόσα λεφτά απροπόνητο. Είναι αντιεπαγγελματία. Ναι. Είναι δηλαδή κακό επαγγελματία. Εντάξει, αυτό είναι ο Βέρμπλουμ. Ένα κακό επαγγελματία ποδοσφαιριστή που κακώ σα το φορτώσαν στον ΠΑΟ. Ο Αργύρης λέει, κι άλλου έχουν φορτώσει κακό όμω, δεν είναι μόνο αυτό. Και για τον Βέρμπλουμ, εγώ κρατάω ακόμα πισινή. Υπάρχει ο Χατσερίδη, υπάρχει και ο Ελκαντουρί, ο οποίο και αυτόν τον φόρτωσαν. Ήταν επιλογή του Γιώργου, νομίζω. Ο Ελκαντουρί. Του Γιώργου Ψαβίδη. Αυτό ο Γιώργο, ναι, τι ασχολείται με την μπάλα. Ασχολείται, αφού. Αφού δεν ξέρει, ναι, τι ανακατεύεται. Τι παιδική χαρά έμασα, λέει ο Αργύρης. Ή όλα για το στίγμα λέει γίνεται. Πες του ότι ο γιος του Ανδρέα του Μαλακίδη θα καταλάβει καλή εβδομάδα. Τον Κωστή λέει. Του Μαλακαντρέα ο γιος είναι, ναι. 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 Το ξέρεις. Πώς δεν τον ξέρω. Α, εντάξει, okay. Και αναφέρεται στην εμφάνιση του Άρη στο Περιστέρι, η οποία για μένα χαρακτηρίζει με μία λέξη ως αφελής εμφάνιση. Έκανε μια πολύ αφελή εμφάνιση, μια εμφάνιση κατώτερη των περιστάσεων του Παντελίδη, ο οποίος στο τέλος για να τα συμμαζέψει όλα είπε μία τάκα, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πρόσεξε. Πάμε στο Περιστέρι. Ο Άρης έκανε ένα λάθος. Δύο λάθη. Το ένα λάθος είναι ότι χάλασε το αμυντικό δίδυμο των στόπερ. Ναι, έβαλε μαυράει, έτσι. Γιατί έβαλε μαυράει όμως.
Γιατί θέλω να κάνω λαμογιά στο Φουκαράντο Δελιζήσι. Ο οποίο είναι για μένα ο καλύτερο στόπερ του Άρη. Είναι καλύτερο και από το Βέλεθ. Βέβαια. Είναι ο καλύτερο στόπερ. Η ομάδα πρέπει να ξεκινάει με το Δελιζήσι. Συμφωνούμε. Το αν εσεί είστε γύφτη και δεν έχετε 30 χιλιάρικα 40 να το ανανεώσετε το συμβόλαιο, βάλτε λοιπόν δίδυμο Βέλεθ με Μαυρά, τρώτε 4. Δεν τον ανανεώνετε το Δελιζήσι. Ο Δελιζήσι τελειώνει το συμβόλαιο του. 31 χρόνια, 30 στα 31. Εύκολα βρίσκει ομάδα πλέον Super League με τον ανανεώσει. Δεν το θε. Ωραία. Πέτα λοιπόν το Βέλεθ με το Μαυρά, του φάει 4. Δεύτερον. Απαράδεκτο σε τριπλέτα στα χαφ, εφόσον ο Μαρτίνεθ είναι τη πλάκα του τραυματία κτλ. Και έχει τη τραυματία τον Τεγκινή, να έχει έξω το Ματίγια. Ναι. Και να βάζει τον Κολάσο. Ναι. Κολάσο ή Παλτά. Ο οποίο είναι πολύ soft παίχτη. Παλτούδια. Είναι πολύ soft. Εντάξει, δεν γίνει να σου βγουν όλοι παίχτε. Παλτούδια. Ναι, δεν γίνει να σου βγουν όλοι. Δεν του βγήκε ο Κολάσο. Εντάξει, okay. Αυτά τα δύο κομμάτια έρχονται να σκαλώσουν. Ούτε κανένα άλλο το είπε. Το λέω εγώ πρώτη φορά. Ναι, Κωνσταντίνου, γι' αυτό. Σε ένα ρόμβο του προπονητή του Ατρομήτου με 4 χαφ. Έχει καταργήσει τα εξτρέμ χθες. Έχει καταργήσει τα εξτρέμ χθες ο Ατρόμητος. Έχει παίξει με Μανσόν κορυφή βάση ρόμβου. Ένα παιχταρά Νάτσο στη δεξιά πλευρά του ρόμβου. Σου άρεσε ο Νάτσο, έτσι. Ναι. Ναι. Τον Μπουσούλαζης που δεν είναι και τίποτα τρομερό στην αριστερή πλευρά του ρόμβου. Και το Βασιλακάκι μετά από καιρό δεκάρι. Ναι, έπαιξε μετά από καιρό. Το Βασιλακάκι. Τι κάνανε αυτοί οι τέσσερις. Έχεις δει Βόα να σκάει το ελάφι στο σφίξιμο. Ναι. Αυτό κάνανε χθες αυτοί οι τέσσερις. Τον έσφιξαν λες. Πάνω σε τρία χαφ του Άρη. Ναι, ναι. Ο οποίος ο ένας είναι ο Κολάσο, ο οποίος πιάνεται για μισός. Δυόμιση χαφ. Έχουμε μια αναλογία στα χαφ, τέσσερις με δυόμιση. Και επίσης να πω ότι αυτοί οι απατεώνες, ο Γκάμα και ο Γκαρσία, παίξαν 4 μάτς. Τους γράψαν. Τους έμαθαν, εγώ θα πω. Τους μάθαν καλά. Τους έμαθαν. Γιατί ναι. Ειδικά από τον Ματέο, ο Γκάμα σέκεται πάλι, συνεχίζει να σέκεται καλά. Ο Ματέο έχει θέματα τελευταία. Το παιχνίδι το πήρε ο Πλάγιος Μπακ, ο ένας, ο Σάγκης με τον Γιαννούλη. Δεν το πήρε ο Κάναντι. Απέναντι στον Παντελίδη. Ναι, 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 που διαλύσαν τον Καρσία και τον Γκάμα. Έτσι. Τους κλείσαν, τους απομονώσαν. Γεια σας, αδείο ζωή. Ναι, τους κλέψανε τις μπάλες στο κέντρο γιατί είχαν υπεροπλία στα χαφ. Και φυσικά να πούμε για τον Άρη ότι φάνηκε η αδυναμία του δεξιού και του αριστερού πιστοφύλακα που ο Άρης εκεί πρέπει να κλείσει τις τρύπες χθες. Ναι. Είτε Τσαλακάκης παίζει, είτε Κωνσταντινίδης παίζει. Το ίδιο και το αυτό. Είτε Μενέντες παίζει, είτε Μενέντες. Ναι, έχει θέμα παίζει. Σαμπάκ. Είναι πολύ. Είναι μια τρύπα εκεί. Μέτρια τα μπακ. Δεν είναι υψηλού επίπεδο όπως τα χάφτους. Ναι. Όταν έχω μέτρια πλάγια μπακ ναι. και οι μπροστινοί μου δεν έρχονται στα μαρκαρίσματα ή εξτρέμ, ναι. θα γίνεται αυτό το βιολί. Δηλαδή. Το ατού του Άρη που ήταν ο Καρσία και ο Γκάμα μπροστά πάβει να είναι, αλλά από την άλλη μεριά γίνονται και κακοί στις αμυντικές τους λειτουργίες και λέω και τελειώνω με αυτό γρήγορα ότι ο Άρης αμυντικά δεν παίρνει από την προστινή του γραμμή πολλά πράγματα. Ναι. Δηλαδή από το δεκάρι του Κολάσο που ήταν χθες. Ο Κολάσο αποδείχθηκε μεταγραφή Σεπτέμβρη και έμεινε εκεί τέλος. Καρσία ως τώρα. Και του Γκάμα έρχονται και επιβάζουν αυτόν τον Βλάκα, σε εισαγωγικά Βλάκα Σιώπη. Σε εισαγωγικά βλάκα. Να τρέχει για τρεις. Να τρέχει για τρεις. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι, θα πεθάνει η παχθέ σαν τον Καφετζόπουλο στο έργο Διαστροφεγγιά ναι. στο σανατόριο από τα πνευμόνια. Γιογιό στα... κάναντι τον Παντελή. Γιογιό. Θα μας πεις και για το γιογιό που έκανε ο Παπαδόπουλος στο Δόνι. Γιατί γιογιό τον έκανε λοιπόν. Για αυτός. 3-1 και να πούμε ότι ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα μαζί με τον ΠΑΟ που έχουν κερδίσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό φέτος. Μπράβο. Μεγάλη μαγιά του Όφη, να ξέρεις. Άκουσε με. Ναι, να σε ακούσω τώρα εδώ να μου πεις για το φιλαράκι σου το Δόνη. Ο φιλαράκι μου ο Δόνης. Γιατί μου ξεφώνησες, μου είπες άσχετο ο Μαμούντο Ρουτσέσκου που το πήρε το ματς. Ναι, ναι. Καθυστέρησε, κοιμήθηκε. Εδώ κοιμήθηκαν όλο το 90 λεπτά αυτοί. Κοιτάξτε. Ναι. Αυτοί παίζουν πολύ καλά το 5-4-1. Του Όφη. Το σύστημα. Ναι. Όχι του Όφη. Του Παναθηναϊκού. Ναι. Επειδή εχθές είχαν τραυματίες τα δύο δεξιά τα μπακ, οι οποίοι είναι και στόπερ. Δηλαδή για μένα το παιχνίδι χάθηκε εκεί για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Γιώχανσον και ο άλλος ο Κουλίμπαλη, αυτοί οι δυο ήταν έξω. Και αναγκάστηκε ο Παναθηναϊκός να παίξει με ένα κακό στόπερ τον Μπούγκουρα δεξί μπακ. Ναι. Δηλαδή όταν έχω ένα στόπερ που είναι μέτριος και τον πετάξω και δεξιά. Έχει παίξει ξανά ο Μπούγκουρας δεξί μπακ πάντως, να ξέρεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει δεξιμπάκ ο ναι. Μπούγκουρα. Και στο Παναθηναϊκό, ο Γιώργο Μπάου, ναι. έχει ξαναπέξει και φέτος. Δεν τον Μπούγκουρα να παίζει δεξιμπάκ. Εγώ δεν τον παίρνω τον Μπούγκουρα γι' αυτό τον έδωσα ναι. δανεικό. Και άμα θε να σου πω, οι δανεικοί μου έβαλαν πιο πολλά γκολ από όσοι βάλαν. Για τον Μπούγκουρα. 7 γκολ βάλαν οι δανεικοί χθες. Για τον ναι. Μπούγκουρα μιλάμε. Ναι, ο Μπούγκουρα εντάξει, άμα θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκό. Στον Μπάου δεν χωράει, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Και επίση να πω ότι θα πρέπει ο Δόνη να δώσει στον Μπουζούκι ένα ρόλο. Να του πει παιδάκι μου, είσαι εξτρέμ, είσαι ο νέο Δωμάζο.
Για μένα το λάθος του Δόνη είναι ότι δεν έχει δώσει ρόλο ακόμα στο Μπουζούκι. Ναι. Χθες δεν μπορούσε να παίξει το 5-3-2 ή το 5-4-1. Δεν το κατηγορούμε για αυτό το πράγμα. Αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός με τις επιτυχίες και τις καλές εμφανίσεις την είδε Μάρλον Μπράντο και πήγε στην Κρήτη και είπε: εγώ είμαι ο Μαδάρα. Εκεί ήταν το λάθος. Ναι. Άρα έχει υπερεκτιμήσει τις δυνατότητες ως ομάδα. Έχουν αρχίσει αυτοί να. Εγώ το βρίσκω πολύ λογικό αυτό το σκαμπανέβασμα του Παναθηναϊκού. Ναι. Έχει να κάνει με πιτσιρίκια, όπου αν είναι κάτι που δεν έχουν τα πιτσιρίκια σε αυτή την ηλικία, είναι σταθερή απόδοση. Ναι. Δηλαδή τη μία αγωνιστική μπορεί να είναι σούπερ, ναι, την άλλη θα είναι μέτρη. Αυτή είναι η ερμηνεία. Και γι' αυτό και εγώ δεν ξεφωνίζω τον Δόνη. Απλά ήθελα να δω πώς θα το εστιάσει το μας. Έχει να κάνει με 3-4 πιτσιρίκια που είναι κομβικά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αν τραβήξει δηλαδή ο Μπουζούκης, ο Χατζηγιοβάνης, παίξουν καλά, ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει επίπεδο. Δεν τραβάει, γεια σας. Πήγε ο Παναθηναϊκός να παίξει. Δηλαδή, πώς να σου το πω, άρχισε να κάνει κάτι πρεσαρίσματα ψηλά, σαν τον Βλάκα τον Γκουαρδιόλα, ναι, ο οποίος πήγε να παίξει στην Τσέλσι. Τώρα θα, ναι, σε πάω και εκεί. Κύριε, τι είπες την Παρασκευή? Τι είπα. Τι είπες. Τι πώς τον είπες, τη γιαγιά με τα μαλλιά, πώς τον είπες? Ποιο να, τον Νταβίτ Λουίς. Πάρ' το και τον κόλ του τώρα. Ναι, μόλις είδα γκολ Νταβίτ Λουίς, έκλαψα ρε φίλε. Τι τον έλεγες, γιαγιά τον έλεγες εδώ, ναι. Πάρε και τον γκολ Νταβίτ Λουίς. Από αυτό τον Νταβίτ Λουίς, ναι, και τον Καντέ. Ναι. Και τον Καντέ. Τον Καντέ, και μάλιστα τον γκολ του Καντέ, ναι, είναι το σε θέση 8-10ρου, έτσι, ναι. Δηλαδή πατάει περιοχή, βάζει τον γκολ. Μα ο Σάρι του έχει δώσει τέτοιους, ναι, ρόλους, του έχει αλλάξει το ρόλο του. Ναι. Εγώ διαφωνούσα, ναι, με τον Σάρι. Ο Καντέ για μένα ήταν πιο ανασταλτικός. Όχι για σένα, για όλο τον κόσμο. Τώρα, ναι, να είμαστε σωστοί. Τώρα ο ρόλος του Καντέ είναι άλλος. Τώρα ο Σάρι, ο οποίος είναι ο Κάτσε της. Ο Κάτσε της Τσέλσι. Εγώ τον έχω τρομερή καψούρα, ναι, του Σάρι, να ξέρεις. Ναι, ναι, προπονητικά, ναι, μιλάω, έτσι. Ο είναι μεγάλη προπονητάρα. Ο Κάτσε της Τσέλσι. Ναι. Του δίνει τέτοιους ρόλους. Αν παίρνει και γκολ, τι από τότε νομίζω ότι. Προφανώς κάτι, ναι, είδες προπονείς. Είδε ότι ο Καντέ μπορεί να το έχει, ρε παιδί μου. Να έχει και το σου το καλό και σου λέει προχώρα. Μπορώ να πάρω από αυτόν. 10 μέτρα παραπάνω, πάνε πιο μπροστά. Ότι μπορώ να πάρω από αυτόν. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ με αυτό το pressing, το ανελέητο που έκανε και στον τερματοφύλακα της Τσέλσι ο Γκουαρδιόλα, ναι, υποτίμησε πάρα πολύ την Τζέλσι, πήγε την πνίξη και ξέρεις ότι αυτό άμα δεν σου βγει σε γκολ, μετά πέφτουν οι δυνάμεις σου και μπορεί να φας και 4. Ακριβώς. Αυτά είναι τα ρίσκα που πήρε ο Γκουαρδιόλα. Και όταν έχεις να κάνεις με Τζέλσι, ναι, δεν έχεις να κάνεις με Λιμό, δεν έχεις να κάνεις με την Ομάδα. Με την Νότικα, να την κάνεις τέτοια πρεσαλίσματα είναι λάθος. Δύο ομάδες είναι έτσι στην Ευρώπη. Ποιες? Η Γιουβέντους και ο ΠΑΟΚ. Έλα. Σαν πρωτάθληματα. Τι έλα. Και έτσι η Γιουβέντους χθες. Τι θα έκανε η Γιουβέντους. Η Γιουβέντους είναι κλασική ομάδα του μισό μηδέν. Δεν χρειάζεται ούτε 4 να ρίξω, ούτε μπαλάρα να ρίξω, ούτε. Εγώ όχι, δεν είμαι Γιουβέντους. Όχι, ναι, όχι, δεν, ναι, είμαι Γιουβέντους. Ναι, ναι, ναι. Το έχω δηλώσει ξεκάθαρα. Έχω χαρακτηρίσει τη Γιουβέντους πολλάκις ότι είναι ο αντίστοιχος Ολυμπιακός Ιταλίας. Δεν τους γουστάρω. Αλλά πολλοί βλαχοπαοξίδες είναι Γιουβέντους. Το ξέρω, λόγω, ναι, χρωμάτων. Εγώ δεν είμαι Γιουβέντους. Είναι βλαχοπαοξίδες. Εγώ πιο πολύ Νάπολη γουστάρω. Ιδεολογικά είναι βλαχοπαοξίδες. Να δούμε λίγο και τα. Βλέπουν το χρώμα και δεν βλέπουν τι. Τι έχει κάνει στο παρελθόν. Κάνει, ναι. Μαζί σου. Εγώ είμαι Νάπολη στην Ιταλία. Έτσι μια που το συζητάμε. Γουστάρω λίγο Νάπολη. Λοιπόν, Αστέρας Γιάννενα 1-0, τα άλλα παιχνίδια να τα ολοκληρώσουμε. Με το ξύδι έξω αριστερά. Και με τον Κλάους Σέντερφορ. Έβαλε γκολ ο Κλάους, είπε μήπως κάνει το 2-2, αλλά. Πώς θα το κάνει, του κάνει, ναι, μια τέτα τέτ, ναι, μέχρι να στρίψει να πει. Ναι, το ρημούλκο, ναι, όχι. ΑΕΚ, Λαμία, πας Λαμία 2-0. Ορθολογικό σχήμα η ΑΕΚ. Ναι. Με το Μάντολο επιτέλους δεκάρι. Ναι. Επιτέλους τον Κλωναρίδη δεξιά. Και τον Ατζέζο να δίνει ασίστ. Εντάξει. Θα το παλέψει μπάλα πίσω. Θα το παλέψει με την Ξάρτη εκεί, ποιος θα βγει. Ναι, γιατί βγαίνουν και λένε για φιλικά του ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να τα βάζουμε όλα. Διάφοροι. Θα βγουν εδώ τώρα. Θα πούνε για φιλικά. Έχεις για τα φιλικά της ΑΕΚ. Πώς όλοι έχουν. Με αυτό θέλω να πω ότι σε ένα τέτοιο σαθρό. Ακριβώς. Ναι, μην μιλάτε ο ένας τον άλλο για τον άλλο για βρωμιές. Όχι, μην μιλάμε λες ο ένας με τον άλλο. Ναι, αφήστε το. Αφού όλοι είμαστε βουτυγμένοι. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, 2-0 η ΑΕΚ με Πόνσε και με το αυτογκόλ του Αναστασιάδη. Έτσι. Ναι. Αυτό ήταν το παιχνίδι του Σαββάτου. 1-1 Εξάνδη Ολυμπιακός, τα είπαμε. 3-1 Όφη τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη νίκη για τον Όφη και για τον φίλο μας τον Παπαδόπουλο που λες. Αλλά είχαν έφευγε. Σήμερα θα ήταν στο Κιλκίς να πίνει καφέ με τον Άβελ. Ναι, yeah, αλλά με τη νίκη αυτή βγήκε πάνω από τη ζώνη, άφησε κάτω Λαμία και ΠΑΣ. Ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Και έχει πάρει 6 βαθμούς με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Όταν φεύγει ο Κόντι από τον ΠΑΣ και παίζει τον Κλάους. Δεν θα πέσει κατηγορία, δεν θα κινδυνεύει. Έχουν και τον άλλο τον Μαυρούκο που τραυματίστηκε. Καλό, ο ψηλό. Εγώ έτσι όπω του είδα. Το κυσαμικό που τον πήραν. Θα βάζα τον Κρισμάν σεντερφόρ. Κρισμάν, ναι. Μόνο, ναι, του. Ναι. Και θα πετούσα και ένα χάβ εκεί πιο επιθετικό και θα τελείωνα. Πιο Κλάους τώρα. Ναι. Ατρόμητο Άρη 4-2 σε ένα μάτσο το οποίο εντάξει είναι αδιανόητο. Υπήρχε site κάποια στιγμή 89. Το μάτσο είναι 2-1. Και λέει το μάτς έχει ατονίσει, είναι βαρετό. Περιμένουμε τη λήξη του αγώνα και μπαίνουν άλλα 3 γκολ από το 90 μέχρι το 94. Έτσι, 4. Τέσσερα, σωστά. Το γκολ του
του Άρη πήγε στο 89. 3-1, 3-2, 4-2. Ναι, και το γκολ του Άρη στο 89. Άρη πήγε στο 89. Και το γκολ του Άρη στο 89. Και πάω Κλάρισα 2-1 σήμερα για να κλείσει το πρόγραμμα. Πανετολικός Απόλλωνος Σμύρνης και Πανιόνιος Λιβαδιά. Ούτε στη φυλακή δεν θα τα δει. Βάλε με κρατούμενο εμένα για χρέη ή για ξέρω εγώ. Δεν θα τα δει αυτά τα μάτια. Όχι τίποτα. Πάντως μια που είπε για φυλακή. Αν έχει βάρη να κάνουμε λίγα βάρη στο. Τον Μπάουκ θα τον έβλεπε αυτήν την εβδομάδα. Ναι, τον Μπάουκ θα τον έβλεπε γιατί είχε πει ότι δεν τον παρακολουθεί. Τον βλέπει με την. Μ' άρεσε. Σ' άρεσε. Και άκουσα και τον Κούγια, ο οποίο είχε παράδειγμα. Άλλο αστείο τα οποία, πάλι γι' αυτό. Τα οποία, τα οποία έχουν να κάνουν με το, κάποια πειθαρχικά. Δεν έχει δηλαδή κάτι. Τον άκουγα στην αέρα εχθέ. Ναι. Έκανε επέμβαση. Παντού, αέρα, μέρα, τηλεοράση έχει βγει σε 10 μήνε. Πάμε να κάνουμε τη μαρμίτα και τον άκουγα στην αέρα να πούμε. Και περίμενα να ακούσω κάτι σημαντικό. Δεν είπε τίποτα. Κάτι πτέσματα έλεγε. Τι ήθελε, ρε Αλέξανδρε, ρε αγόρι μου, έβγαλε τον Ριχάρδο, ήθελε να βγάλει και διπλό με Τούμπα, μα τρελάζει, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, μέσα σε δύο μέρες ήθελε να κάνει το ακατόρθωτο το Κούγια. Εντάξει, το είπα όμως πριν ότι δεν μπορούμε να πάρουμε και πολλά πράγματα. Ναι. Πάμε να παίξουμε στην Τούμπα, δεν το έχουμε βάλει. Και δεν ήρθε καν στην Τούμπα ο Παλίκρος, αλλά έβγαλε ανακοινώσει χωρίς λόγο και ουσιαστικά απειλεί να μην κατέβει με την ΑΕΚ, αν δεν κατέβει. Η Λάρισα κινδυνεύει. Άστα ρε, μην τα ακούς αυτά. Ναι, με υποβασμό δύο κατηγοριών κινδυνεύει. Έτσι, να πούμε τον κανονισμό. Τι τα λέει τότε, όταν λες κάτι, ρε φίλε. Πρόσεξε. Μην τα λες. Όταν λες κάτι, θα σε κάνω, θα σε κάνω και δεν κάνεις τίποτα. Πέφτει στην εκτίμηση του αλουνού, ρε φίλε. Εντάξει, ευρασμό λες πολλά πράγματα. Τι ευρασμό τώρα, είναι 50 χρόνια στο κουρμπέτι. Ευρασμό. Παιδάκι μου, μας έχουν πει ευρασμό και εμείς έχουν πει ευρασμό. Το είδαμε αργότερα το θέμα. Εντάξει, το είπαμε, δεν πειράζει, τελείωσε. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Μεγάλη επένδυση της WIND στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της Ελλάδας. Νέες περιοχές που προσθέθηκαν διαρκώς με πιο πρόσφατες στην Καλυθέα, την Νίκαια και τον Κορυδαλό. Και βεβαίως για να ζήσετε κι εσείς υπερυψηλές ταχύτητες 100 και 200 Mbps, έλεγξε την διαθεσιμότητα στην περιοχή σου μέσα από το wind.gr ή σε ένα κατάστημα WIND. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Εμείς πριν πάμε στο διαφημιστικό, από δευτερόλεπτα, ναι, ρωτάμε τον κόσμο αν πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε χθες και ότι ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Από πού να ευνοηθεί. Ρε παιδί μου, α, έτσι το κάνουμε για να έχουμε. Ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ από τη διαιτησία χθες. Ναι. Αδικήθηκε, δύο πέναλτι. Περίμενε ρε Σικούλια να το δώσω. Α, να μην το δώσω. Α, τον κόσμο. Ναι, ναι, τον κόσμο. Ναι. Αδικήθηκε ο Ολυμπιακός και πού. Ναι. Πιστεύετε ότι ο Καραπαπάς προσπαθεί να βρει άλοθη. Είναι ξεκάθαρο, αλλά θα μας τα πει ο κόσμος. Ναι. Πούμε και εδώ το κόσμο, ο Καραμπάς ξεφώνησε και τον Θοδωρίδη στην UEFA. Δεν μας τα λέει καλά κι αυτός. Όλο τον κόσμο. Λόγω κόκαλη. Λόγω κόκαλη. Πάμε. Σε όλο τον κόσμο. 12 μετά τις 9. Μετρόπολης ακούτε. Να μιλήσουμε λίγο και για ένα αγαπημένο θέμα. Τη σάτυρα. Καλύτερα τις μιμήσεις. Στο γνωστό ποδοσφαιρόφιλοι γαλουχηθήκαμε Γιώργο Μητσικώστα. Πλέον από τις 7 Δεκέμβρη. Έχουμε εδώ στην πόλη μας και τον τεράστιο Τάκη Τζαχαράτο. Άλλη σχολή, πιο σόουμαν. Με πολύ χορό, με πολύ τραγούδι. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα τα βρείτε τα εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public, στο ticketservices.gr. Παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Βέβαια, να πω κάτι το οποίο και εγώ το ξεχάσα. Ο Καντέ στη Γαλλία όταν ήταν, έπαιζε οχτάρι, να ξέρεις, όχι εξάρι. Πού έπαιζε οχτάρι? Στη Γαλλία. Ποια ομάδα? Στην ομάδα που ήταν. Στην ομάδα. Όχι, είναι μια χαρά. Έπαιζε οχτάρι. Τώρα μου διαφεύγει, έχω φάει κόλλημα. Και βεβαίως μαζί με τον Πάο και την Ιουβέντους ξεχάσαμε και τη μεγάλη Λίβερπουλ που είναι αίτητη, έτσι, η οποία πέρασε. Η μεγάλη Λίβερπουλ, έτσι, που έπαιξε και μπαλάρα. Έκανε μια μαγιά ο Κλοπ. Ναι. Δεν παίζει με φορ. Δεν έβαζε τον. Δεν έβαζε τον το λιμιό της Αγγλίας, το Φιρμίνιο. Το Φιρμίνιο. Άλλαξε θέση το Σαλάχ. Ναι. Τον έβαλε center four. Πάνω στα center back να τριπλάρει, να μπαίνει και να κάνει. Αυτή ήταν μια μαγική κίνηση. Και το άλλο είναι ότι μονιμοποιεί σιγά σιγά τον Τζακίρι. Ο Τζακίρι είναι. Συμφωνούμε. Φοβερό. Πάρα πολύ καλό παίχτη. Έχει μια τριάδα λοιπόν. Πάρα πολύ καλό παίχτη ο Τζακίρι. Πάρα πολύ καλό. Το λέω και εγώ Τζακίρι. 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 Και βεβαίω και η Παρί Ζερμέν. Αυτέ είναι οι τέσσερι. Τι έκανε η Παρί εχθέ? Η Παρή δεν έπαιζε γιατί είχαμε στην Γαλλία διαδηλώσεις για τα κίτρινα γυλαίκα. Έκανε πάντως. Τι είναι αυτά τα κίτρινα γυλαίκα? Διαμαρτύρονται για τα μέσα. 42, για 42 λόγους διαμαρτύρονται οι Γάλλοι. Βγήκαν στους δρόμους. Τι διαμαρτύρονται? Τι διαμαρτύρονται? Τι διαμαρτύρονται? Ο κόσμος. Ως τι? Τι ως τι? Ως κόμματα. Ως κόσμος της Γαλλίας. Για τα μέτρα. Πλακώθηκαν στο ξύλο μεταξύ τους όταν κατέβηκαν στη διαδήλωση? Όχι. Έχουν μια ελπίδα αυτή. Όχι. Πλακώθηκα με τους 90.000 συνομικούς που ήταν στο Παρίσι. Εσείς δεν έχετε ελπίδα. Ποιοι εμείς? Οι Έλληνες. Εσύ τι είσαι? Κάτοικος γης. Κάτοικος γης.
Δεν έχετε. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και γραμμές. Επέσει 2-31. 90-90-90, να κουβεντιάσουμε και την αγωνιστική, να μας πείτε το δικό σας MVP, να μας απαντήσετε στο ερώτημα του Κωνσταντίνου. Να βγουν οι Ολυμπιακοί να μας πούνε. Τι να μας πούνε. Αδικήθηκαν συνέχεια. Βέβαια, ο Πάο κάθε αγωνιστική. Δεν μπορούν να το πούνε, Κωνσταντίνε. Εδώ ο Βαραγιάννης λέει χέρι, λέει. Εντάξει, το είδε 700 φορές ο Βαραγιάννης. Προσπαθεί να βγάλει, μήπως ακούμπησε λίγο έστω εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά. Τι χέρι. Δεν το σχολίασε κανένας. Μόνο στο γάβρος.gr γράψαν από κάτω 20 από τα καμίνια και τελείωσε η ιστορία. Τι κάνω τώρα, εγώ θα. Μασάνε από τον Καράμπαμπά. Μασάνε, δεν μασάνε. Μασάνε. Πώς είναι τόσα χρόνια. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα στους φίλους μου τους Αριανούς. Ρώτα τους. Πώς νιώθουν όταν η ομάδα τους κερδίζει πέναλτι. Πώς νιώθουν. Όταν η ομάδα τους κερδίζει πέναλτι. Έχουν χάσει 4 πέναλτι. Είναι πάρα πολλά. Και είναι πρόβλημα να μην έχεις βρει έναν που θα τα εκτελεί. Ένα πέναλτιστα, ο οποίος όλα τα πέναλτι τα χτυπάει στη μέση. Ένας δεν υπάρχει συγκεκριμένα. Τα χτυπάει όλα στη μέση. Χτύπησε και στη γωνία και βάλε γκολ. Όλα. Πάει τα κάνει και μαγικά. Όλα στη μέση. Είναι αδιανόητο πάντως, έτσι. Είναι έχουν χαθεί 4-5 και μάλιστα τα 3 είναι σε πολύ κομβική στιγμή. Και με τον Πάο και χθες το έκανε 1-1 το μάτς. Και με τον Πάο θα το γύριζε. Πάντως τους δίνουν πέναλτι και δεν πρέπει να παραπονιούνται και οι Αριανοί για τη διαιτησία. Ναι. Μια χαρά τους τα δίνουν. Α, ο Άρης, μια χαρά. Και το γκολ που βάζει το δεύτερο είναι επιθετικό φάουλ. Αν θες να τα λέμε όλα. Μια χαρά διαιτησία. Εάν θες να τα συζητάμε όλα, το δεύτερο γκολ είναι επιθετικό φάουλ. Τον σπρώχνει, τον πετάει έξω τον αμυντικό και έρχεται το ριμπάουντ για να βάλει τον γκολ. Έτσι δεν είναι. Χτύπησε το κεφάλι του. Βέβαια. Ναι. Φυσικά. Άμα θέλουμε να τα συζητάμε όλα, ναι. Αλλά. Όλα ρε, τα συζητάμε. Όλα θα τα συζητάμε. Όλα θα τα συζητάμε. Να μην αφήνεις κάτω. Είναι επιθετικό φάουλ. Λεπτομέρεια δεν πρέπει να την αφήνουμε. Βεβαίω. Και άμα θες για λεπτομέρεια, στον Πάο δεν έδωσε χθες 2 πέναλτι. Άμα θες λεπτομέρεια. Α, τι μη μη. Όλα δεν τα θες. 2 πέναλτι δεν έχουν δώσει. Ένα χέρι στο φίλο μας τον Μπαργκάν και μία ανατροπή στο δεύτερο μήχρονο στον Μουάρντα. Αλλά αυτά δεν τα λέει κανένας. Ο Πάοξ είναι λίγο μπουνταλάς. Είναι μπουνταλάς. Λέει, α, κέρδισα, δεν πειράζει. Την έχει ζει τη φάση του Μουάρντα που τον παίρνει καροτσάκι και τον βγάζει με κλωτσομπούνια από το πέναντι έξω από την περιοχή. Του έδωσε φάουλ μετά. Του έδωσε φάουλ μετά στο Σαχόφ. Ναι, βέβαια. Άμα δεν τα λέμε όλα. Πάμε γραμμές να ακούσουμε και Ολυμπιακούς και Αεξίδες και Αριανούς. Αεξίδες δεν θα ακούσεις. Ναι. Όχι. Αφού θα χτύπησαν το πρωτάθλημα. Παίρνουν το πρωτάθλημα και στα δοκάρια. Λες, στα δοκάρια, ρε. Πολλά λες. Πάμε, ρε. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Εδώ είμαι. Ω, νάτος, νάτος. Έλα. Πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Λοιπόν, καλό πρωί να έχουμε. Καλό πρωί, βέβαια. Εσύ γιατί δεν έχεις καλό πρωί. Ταξίνεις όλη μέρα. Έλα, μωρέ τώρα. Γιατί ρε, εσύ το. Άκου λίγο. Ναι. Επειδή καταρχήν η επέτειο της Γιουβέντους το 7-0. Ναι, ναι, το είπαμε, το θυμηθήκαμε. Πάω και έχετε μεγάλη ζωή. Τα 6-1 στην Μπαρτσελόνα κάνετε εσείς επέτειο. Εγώ, επειδή ο Πάγκος με Ολυμπιακό έχει 6-1 στις ΣΕΡΕΣ. Και άλλη ομάδα νομίζω θα έβαλε 6 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, που είμαστε αντιμορφημένοι. Μετά, το γκολ του Ολυμπιακού είναι offside, γιατί με το που γίνεται σε άντρα είναι offside. Δεν είναι offside. Πάρε ένα χαπάκι. Και μετά χτυπάει στο... Όχι, Άλεξ μου, δεν είναι offside. Πάρε ένα χαπάκι, επόμενη γραμμή. Για να είμαστε, να ξέρουμε και τι λέμε. Με κόμπις δεν τον κάνουμε διάλογο. Πάμε, επόμενη γραμμή. 1385 προσαγωγές, 135 τραυματίες στις μάχες στη Γαλλία μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Και εγώ που νόμιζα... 1385 προσαγωγές. Εκεί οι διαδηλωτές δεν είναι ασφαλίτες. Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ σου λέω ότι οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, δεν ζω σαν και εσάς. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι, καλημέρα, παιδιά. Εσύ είσαι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, με υγεία. Καλημέρα. Μεσοποταμία, πάω, Νίκος. Έλα, ρε Νικόλα, έλα, Γουαρντάμ. Θέλω μια καλή εμφάνιση για την ομάδα μετά πολύ καιρό. Δεν θα έχουμε ισοστρέφεια τουλάχιστον, ναι. Ναι. Κερδίσαμε ένα πολύ δύσκολο μάτσο. Μπράβο στη Λάρισα γιατί έπαιξε πολύ βαθιασμένα. Δεν ήταν φιλικό όπως κάποιους άλλους, δεν μας ενδιαφέρει, την ομάδα μας κοιτάμε. Θέλω να πω και τον ΡΑΠ ότι επιτέλους αυτό το Λουμιό θέλω να δω που έστω και μπορεί να μην βγήκαν κάποια πράγματα, έκανε τουλάχιστον 15 μπούκες από τα πλάγια. Και εντάξει, δεν βγήκε η τελευταία πάσα. Δηλαδή αυτό το Λουμιό θέλουμε. Μην βιάζεστε, όλοι σας μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε και μην κρίνετε με μία εμφάνιση. Ναι, όχι, θα σου πω, Χούλο, ότι είσαι εκεί. Κάτι προσπάθηκε και τη χάσει, αλλά τουλάχιστον πάνε είσαι ένα τέρας που κάνει κάτι. Ήταν πολύ καλό χθε. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Και όσο περνά ο καιρός θα γίνεται και καλύτερος. Παιχνίδια θέλει όλος. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Όσο γι' αυτό για την Ευρώπη που λένε ας πούμε, αίτους μάλιστα έχουν κατά 5-6 στην Ευρώπη. Αλλά η UEFA κάθε εβδομάδα έχει σταθεί σε Γιουβέντους και πάω γιατί έχουν μόνο ένα χι από σωστά, σωστά. Όπως το τόλισα και χθες το βράδυ πάλι. Έχουν 2,9 βαθμούς μέσω όρος συγκομιδής. Και το τρίτο για να κάνω λίγο τους φίλους μου, ο αδερφός μου στην αεροπορία μου έστειλε κάτι γυαλιά επαγγελματικά. Ναι. Τα βάζω σε δημοκρατία να τους αφήσω να τα βλέπουν έτσι. Τώρα τα κάνω εδώ να μας βλέπουν.
Είσαι άνετος δηλαδή τώρα με το συν 8, είσαι άνετος. Να σε πω τι πιστεύω, Κουλ. Ναι. Έχω τα δύο μάτια τώρα. Με το καλό τα πάρω. Ειλικρινά σου το πιστεύω. Αν κερδίσω μέσα στην Τρίπολη πότε αγωνιστική, εκεί πιστεύω τελειώνω πάνω το πρωτάθλημα. Στο δεύτερο γύρο, έτσι. Στο δεύτερο γύρο. Μέσα στην Τρίπολη πότε αγωνιστική να περάσω εκεί μέσα. Μάλιστα. Ναι, είναι κωδικό μάτσο. Θα το πάρει, ναι. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα, παλικάρια. Κωνσταντίνε, να πούμε για το Μάρλι. Το σκύλο. Ναι. Για δώσε λίγο στοιχεία γιατί το έχουμε εδώ το σκυλάκι να πάμε γρήγορα και στις γραμμές. Μπολομάρλι, ναι. Χάθηκε από τους νέους επιβάτες πριν 9 μέρες. Ναι. Είναι μεγάλο σκυλί. Ναι. Σαν λαμπραντόρ μοιάζει. Σαν λαμπραντόρ δεν είναι ακριβώς λαμπραντόρ. Είναι άκπας. Είναι εμβολιασμένο και τσιπαρισμένο. Λοιπόν, κάπου είδαν στο Τριάδι ένα παρόμοιο σκυλί, μια κοπέλα κτλ. Άσπρος είναι, πολύ όμορφος. Είχε ένας φίλος μου προποζίδικο, γέννησε η γυναίκα του και το πήγε να πούμε στη γιαγιά, στους νέους επιβάτες. Αυτός πήδηξε τα κάγκελα στο. Έφυγε και ακόμα τον ψάχνουν. Τον ψάχνουν. Ναι. Λοιπόν, όποιος τον έχει δει. Πού πέφτει η κοινωνία. 6985. Ναι, ναι. 806-106. Πώς το λένε, είπαμε Μάρλεϊ. Έτσι, Marley, γιατί μπορεί να τον φωνάξει, να τον ακούσει ο σκύλος. Νίκο Τουρσουνίδη λένε τον. Τον ιδιοκτήτη. Ωραία. Νίκο. Πάμε γραμμές στα ελληνικά. Πάντοτε δικά σας. Ο Κωσής έβαλε και δύο ερωτήματα. Ένα ερώτημα το οποίο νομίζω δεν μπορεί να απαντηθεί. Κωσή. Πάμε στον κόσμο. Έλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Την εκλεκτή κυρία. Ναι, βέβαια. Αύριο νύχτα στα βουνά. Ναι. Γιατί κύριε Δώρα, κορίτσι μου, γιατί είναι μαύρη νύχτα στα βουνά. Τέτοιο ζηλίκι που πάθαμε τι είναι. Α, για τον Άρη λες, ναι, τώρα το πιάσα. Τι να πω. Τώρα το πιάσα, κορίτσι μου, συγγνώμη, ναι. Εντάξει, ο Άρης ήταν χθες, ίσως έκανε τη χειρότερη φάση, όχι, ίσως σίγουρα. Αλλά πέναλτι δεν ξέρω να βάλω. Τους κάνει προπόνηση για την δύο ώρες την ημέρα να μάθουν να βάζουν πέναλτι. Ναι, ναι. Κερδίζεις πέναλτι και λες τώρα τι θα κάνω. Τώρα πέναλτι που χάσαμε, πόσες νίκες χάσαμε. Ναι, βέβαια, ειδικά και χθες και με πάω και άλλο ένα μάτς ήταν πολύ κωβικά τα πέναλτι που χάθηκαν. Για πείτε μας, στο μπάσκετ και εκεί Magic Life. Θυμήθηκε τον μπάσκετ ο άλλος αδεόφοβος. Ρε απίθανε, δεν τρέπεσαι στην κυρία Δώρα, τα λες αυτά. Αμέ. Ε, στο μπάσκετ ο Άρης είναι πολύ σφιχτός. Ο αυτοκράτορας τι κάνει. Είναι κυρία. Πολύ σφιχτός, αν δεν βρουν... Ήτανε. Αυτοκράτορας, δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Ναι, ήτανε, βέβαια. Κάποτε και εγώ ήμουν ανέτορα γέρος, έτσι είναι η ζωή. Μπράβο ρε κυρία Δώρα, μπράβο ρε κοριτσάρα μου, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά η ψυχούλα μένει ίδια μέσα μας. Να είσαι καλά, καλημέρα. Έγινε, ναι. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Κοριτσάρα μας καλή, κάποτε λέει. Παρακολουθείς και μπάσκετ τώρα, ε. Άμα κάνει... Περιμένεις να κάνεις τραβή ο Άρης για να... Άμα κινδυνεύει ο Άρης να πέσει. Γουστάρεις, φτιάχνεις, ε. Και ο Πάοκ άμα να πέσει. Ο Πάοκ, φίλε, πάει τρένα στο μπάσκετ, άσο, καρφίτσα πηγαίνει. Δυστυχώς για σένα, ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω δύο λόγια να πω, αλλά μην με διακόπτετε όμως. Όχι, δεν διακόπτετε. Πάμε κλεωμένοι μου, έλα γόρι μου. Λοιπόν, δυστυχώς δικαιώθηκα σε όλα από το καλοκαίρι, όσα έλεγα. Καλά, για κάποιες πεντάρες, εξάρες δεν δικαιώθηκες που έλεγες θα βάλεις, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Ερέρα, ο οποίος καλώς έφυγε, καλή τύχη εκεί που πάει. Παρεπιπτόντως πάλι δεν κέρδισε. Πάλι Magic Life ο Ερέρα. Έχει 0 στα 3 τώρα. Καλά, τι, δεν το περιμένουμε εμείς τώρα. Πλάκα με κάνεις. Ναι. Τι είμαστε εμείς, από το Κολονάκι ήρθαμε. Έτσι. Λοιπόν, και η διοίκηση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρει καλύτερο ξένο προπονητή. Επόμενο είναι, όλοι καλοί ξένοι προπονητές ή έχουν δουλειά. Και αναλαμβάνει τώρα κάποιος Έλληνας, ο κύριος Παντελίδης. Όμως, ανέλαβε πριν έρθει ο κύριος Παντελίδης ένας υπηρεσιακός προπονητής, ο κύριος Απόστολος Τριζής, μετά τη φυγή του Ερέρα, που έφερε το διπλό μέσα στο Ριζόπολη. Ναι. Λοιπόν, με ποια λογική τώρα, γιατί να μην αφήσουν τον κύριο Απόστολο Τερζή να συνεχίσει, γιατί δεν υπάρχει διαφορά του συγκεκριμένου προπονητή από τους υπόλοιπους διαθέσιμους. Δελίδιδες, Λεμονίδες, Παράσχη, όλοι αυτοί είναι στο ίδιο επίπεδο. Πάρε τον ένα και χτύπα τον άλλον. Πού έχει προπονήσει ξανά ο Απόστολος Τερζής? Τι είπατε? Πού έχει ξαναπροπονήσει, λέω. Αν θυμάμαι καλά, στη Βέρεια. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος ήταν μόνο βοηθός. Εκεί ήταν. Ναι, δεν έχει σχέση αυτό. Βλέπω και τους άλλους τους προπονητές που δεν είναι βοηθοί, που τα κάνουν φαντάρα πάλι μέσα ο Μαυράη. Δεν ξέρω τι έρωτας είναι με αυτός του Μαυράη. Εντάξει, άμα είναι καλός, άμα είναι όμορφος, σας πάει να γίνει μοντέλο. Λοιπόν, εγώ σας τα έλεγα, μου τους συγκρίνατε με τον Βαρέλα το Σεπτέμβριο. Εγώ σας τα έλεγα. Σιγά συνέχεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάλι αιμονή με τον Κολάσο. Δεν ξέρω γιατί. Ο Δελιζήσης όταν είναι να δοκιμαστεί ο Μαυράη μένει συνέχεια έξω. Κάποιοι λένε δεν ταιριάζει με τον Μαυράη. Καταλαβαίνω ότι έχουν το ίδιο σωματότυπο. Αλλά
για ποιο λόγο να μένει έξω ο Βελιζήσης, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν νομίζω ότι είναι κουρασμένος ο Βελιζήσης, είναι δυνατόν τώρα να είναι αυτά τα πράγματα. Ο Μενέντες, καλός επιθετικά, πάρα πολύ ευάλωτος στην άμυνα. Και στην επίθεση κάτι μπορεί να κάνει. Αλλά είναι πολύ ευάλωτος έξω. Επομένως, δίκιο είχα και που είπα ότι ο Άρης δεν ήθελε 100 μεταγραφές το καλοκαίρι. Ο Άρης ήθελε τον κορμό του περσινό 3-4 προσθήκες καλών παικτών, όπως του Βέλεθ, όπως του Γκουέστα, όπως του μπροστά ο Ματέο Γκαρσία, ο κοντός, που την κοινή. Δεν ήθελε 500 μεταγραφές, μπάσα και μάσα και το κακό συναπάντημα όλο. Αυτά που λέω δικαιώνομαι σε όλα, βέβαια δεν ήθελα να δικαιωθώ. Όσο τώρα δύο κουβέντες για τους φίλους οπαδούς του ΠΑΟΚ, πιστεύω δεν πρέπει να έχεις ούτε υπέρμετρη χαρά, ούτε βέβαια να σε παίρνει και από κάτω. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν θα έρθουν κάποιες στραβές, ναι. Και που θα έρθουν οι στραβές, όταν έχεις υπέρμετρη χαρά, είναι δύσκολο να τις χειριστείς. Γι' αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο χαμηλό το τέτοιο. Ναι, αυτό, okay. Μια συμβουλή αυτή, όπως νομίζω ότι ο μέσος ΠΑΟΞής, επειδή έχει πάθει, πλέον η χαρά του είναι ελεγχόμενη μέχρι να το σηκώσει και μαθηματικά. Να σε καλά, Κλεωμένη. Και όσο για τον Κωστή, χαρώ πάρα πολύ να τον ξαναδώ στο απέναντι από την Καραμελίτσα, στο καφέ. Έλα ρε, τον Γιωρίκα και εγώ εκεί είχα τον Αχιλλέα στην Καραμελίτσα μαζί. Θα χαρώ να δει πάλι ο Κωστής, είτε κόκκινο είτε με σένα, να πιούμε καφέ. Είσαι εκεί στο καφέ, συχνάζει, Κλεωμένη. Εγώ εκεί πέρα, από την Καραμελίτσα, το μεσημέρι, κατά τις 12 η ώρα, 11.30 12. Έλα ρε, πώς δεν σε πέτυχα. Είχα και εγώ τον Αχιλλέα δύο χρόνια εκεί στην Καραμελίτσα. Να σε καλά, το κανονίσουμε. Να σε καλά, Γιαννάκη, να σε καλά. Τον Κλεωμένη. Έλα. Τελικά πουλάει η ήττα, η γκρίνια, η μύρλα, ρε Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο. ΠΑΟΞής είναι να βγει τώρα να πει, είμαι πάνω, είναι 8. Η ομάδα έπαιξε και καλά, δεν μπορεί να γκρινιάξει, δεν έπαιξε καλά. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο Τσίπρας είναι καλά εδώ, έχεις αδίκιο. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, φίλε μου, να σε καλά. Εγώ ένα πράγμα μόνο θα πω για την ΠΑΟΚΑΡΑ. Ναι. Πάω γερά και γλέντα τα μωρά. Τίποτα άλλο. Ποια τα μωρά όμως. Όλα τα μωρά και από Πειράμα είναι και από όπου να είναι. Α, και τους πρωταθλητές Δοκαριών και τους πρωταθλητές Χαμένων Ευκαιριών. Δεν βλέπω Ολυμπιακούς να διαμαρτύρονται. Καράπαπα, δεν πουλάς. Πάμε επόμενος. Δεν πουλάς. Τι να πουλήσεις, ρε Κωνσταντίνε. Δύο αποβολές δεν έδωσες στον Ολυμπιακό χθες. Τι τους εισέγαμε ποτέ σε νωρίτερα. Καράπα, πας, το φως και οι υπόλοιποι θα πεινάσουνε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι, δεν το χειρίζεται. Καλημέρα, με κλείσατε πριν. Ναι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ πάει τρένο, αλλά χαμηλά την μπάλα. Είμαστε πρωταθλητές χειμώνα. Και το Μάη θα είμαστε καλά. Αρκεί να μην γίνουν έκτροπα μέσω αδικίας του αρθεί εδώ ο Ολυμπιακός και θα προκαλεί να μην τιμωρηθούμε με -3 και -6 βαθμούς γιατί μας έχουν στημένο στη γωνία. Μάλιστα. Άντε, γεια. Τα λέμε, Άλεξ. Εδώ από ό,τι βλέπω, ναι. Ο Απόστολος Θεζής, Σιλευκάδα, ήτανε μάνατζερ και στην ΚΑΠΑ 20 της Βέρειας. Εντάξει, οκ, το παλικάρι είναι στο ξεκίνημα. Δεν σχολιάσαμε καθόλου Boca River, καθόλου όμως. Δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Είναι ποδόσφαιρο άλλης εποχής. Δεν το είδα. Κι όμως, φίλε, σε καθήλων εχθές, η αφέλειά τους είναι δεδομένη, γιατί γι' αυτό δεν μπορούν να κερδίσουν Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, από το 110 έβγαινε ο τερματοφύλακας πάνω στα κόρνερ να βάλει τον γκολ. Κάτσε, ρε φίλε, 10 λεπτά ακόμα. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Κι όμως, θες μας καθήλω στον Boca River, το πήρε η River, πανηγυρίζει η μισή Αργεντινή, η άλλη μισή κλαίει. Πάμε, καλημέρα στον φίλο. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλώς. Καλά είστε. Ο Δημήτρης Ψωμόγλου, τι κάνετε. Καλά είστε, Κωστή μου. Θα ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, γιατί οι Αθηναίοι γενικώς θα μας τρελάλουνε. Εάν θέλουν, αν δεν θες, δεν σε τρελάει κανένας. Ναι. Λοιπόν, δεν είδανε την κακή εμφάνιση την προηγούμενη εβδομάδα του Παναθηναϊκού και κοιτούσαν μόνο το ένα το πέναλτι, το Μούφα. Το Μούφα πέναλτι που πήραν στο 93 δεν το είδε κανένας τους. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Το πληρώσανε στον Όφη. Ναι. Γιατί είναι 10 μέρες που δεν είναι καλά ο Παναθηναϊκός. Γιατί φαντάσου το Παναθηναϊκό με τραυματία το δεξί μπακ, κόκκινη κάρτα τον Ινσούα και κόκκινη κάρτα και το Μακέντα. Τι Παναθηναϊκός θα ήτανε. Δεν έχει πάγκο. Είναι μια ομάδα συγκεκριμένων δυνατοτήτων και πάει στα κόκκινα. Ναι. Να έπαιζε στον Όφη και χωρίς και τους τρεις. Ενώ τώρα έπαιξε με τους δύο. Ναι. Φαντάσου ένας τους έλειπε και έγινε τι έγινε.
Γιατί μας τρελά, βγάλαν και ανακοίνωση τέτοιοι, πώς τη λένε, ο Ατρόμητος. Εδώ έβγαλε ο Κούγιας θες ρε φίλε, ανακοίνωση. Ρε φίλε, το είδες το Ατρόμητο, τέτοιο, το μάτς, χθες. Είδα το τελευταίο, ένα 20 λεπτό, δεν μπορούσα γιατί ήμουν στην Τούμπα, όσο χάτζω εκεί. Όχι, δεν ξέρεις τη φάση του πέναλτι, την είδες. Όχι. Θέλω να σε δέστην, σε παρακαλώ. Θα τη δω σήμερα όλα τα καραμπινά το πέναλτι δεν γίνεται. Επίσης ο εκφωνητής του σώζει, γιατί πολλοί κόσμος δεν διαμαρτυρήθηκε, γιατί ο εκφωνητής λέει λάθος παίκτη. Και δεν καταλάβαμε ότι είναι ο παίκτης που έχει ήδη την κίτρινη κάρτα. Ξέρεις, το πέναλτι χάνεται. Αλλά οι 10 παίκτες παραμένουν για όλο το μάτς. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Να σε καλά. Δεν τα λέω καλά, Κωστάκι μου. Ψωμόγλου μου. Κουκλάκι όμορφε. Να σε καλά, Ψωμόγλου. Να σε καλά, Ψωμόγλου. Ήταν μαθηματική διάνοια. Α, ήταν δυνατό σαν μαθηματικά, είπαμε, ναι. Κοντό, αλλά το break dance που χόρευε. Α, αυτό είναι που χόρευε το break dance, μου έλεγε. Καρέκλε αυτά, πώ τα χόρευε. Εντάξει, είμαστε ευκίνητοι εμεί. Και ένα μαθηματικό κεφάλι, δηλαδή το γέννησε η μάνα του. Ναι. Αριανό. Αριανό. Ναι. Έλεγε ο καθηγητής στην άσκηση, ο Χατζηλιάσης, και του λέει δεν είναι έτσι. Και πώς δεν είναι έτσι. Και εμείς παρακολουθούσαμε τώρα τη μάχη του Χατζηλιάση με τον. Με τον Ψωμόγλου. Με τον Ψωμόγλου. Ναι. Και στο τέλος βγαίνει δίκιο. Ο Ψωμόγλου. Έχει τρελαθεί από τότε. Εγώ, ναι, φοβερός. Θα σε βάλω να δεις τον γκολ. Τα γκολ τα είδες στον Μποκαρίβερ. Θα χαζέψει μετά. Δεν βλέπω τέτοια μπάλα. Βρε, θα χαζέψει, κρύβε την μπάλα. Τι δεν σ' αρέσει. Άμα σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, θα σ' αρέσει και αυτό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Με το Flames to Go συγκεντρώνεται Flames και με ό,τι και αν κάνετε εξαργυρώνεται για να συμμετάσχετε σε όσους και σε όσο δυνατόν περισσότερους ενεργούς διαγωνισμούς για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Το κυνήγι το δώρο λοιπόν έχει ξεκινήσει και αυτό το Δεκέμβρη για ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε, αλλά τα δώρα φυσικά και δεν σταματούν εκεί. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μπορεί να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go App. Το κυνήγι των Flames ξεκίνησε. Το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Velmar, του ομίλου Θήτα Βασιλάκη, ανακοινώνει την καμπάνια Stock Sender Specials, που περιλαμβάνει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ηλικίας από 6 μηνών, με πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα, με πενταπλή εγγύηση και όφελος έως και 3.000 ευρώ παρακαλώ. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα κάνουν ακόμα πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τις προϋποθέσεις ενός καινούριου. Πενταπλή λοιπόν εγγύηση της Velmar για τα μεταχειρισμένα. Καλή λειτουργία, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστα, καλύτερες τιμές, επιστροφή χρημάτων. Πληροφορίες για το στόκ των αυτοκινήτων δίνονται αναλυτικά στο www.stock.center.gr και σε όλα τα σημεία πώλησης της Ελλάδας, στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, Μαρίνου Αντίπα 10. 2310-475-871 και στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη 2310-474-174. Κωνσταντίνα, αν ψάχνεις αυτοκίνητο ελαφρώς μεταχειρισμένο, στο Ξέντερ, έτσι. Ψάχνω. Ψάχνεις, το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα εκεί. Έφαγα αλλού λεφτά, εγώ τώρα και. Τα έφαγες αλλού. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο το κέντρο. Απλά να δώσω μια είδηση που έχει να κάνει με τον Άρη και τον Μπάσα. Μετά την κίτρινη που δέχτηκε χθες, θα χάσει ένα μάτσα από τα 4 που ακολουθούν. Για τους κυτρινόμαυρους, έτσι. Με πανετολικό Ξάνθη Λαμία Λεβαδιακό θα αποφασίσουν που θα τον δηλώσουν. Έτσι, τον Μπάσα. Για μένα, εγώ να σου πω κάτι. Ναι. Είμαι ικανοποιημένος που Άρης σώθηκε. Δεν είναι, όχι. Ο στόχος του Άρη είναι να βγει η Ευρώπη φέτος. Άσε τώρα το παραμύθι. Ναι. Όχι, παραμύθι, τα λέω από τον Αύγουστο. Ρε, σώθηκε. Δεν ήταν ο στόχος του αυτός. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε γραμμές. Καλημέρα, φίλε. Σώθηκε και άνετα κιόλα. Καλημέρα. Καλώσονα. Τι κάνετε? Μια χαρά, ωραία εβδομάδα, φίλε. Έχουμε και ευρωπαϊκά μάτς, την Πέμπτη, ναι. ΠΑΟΚ μπάτε εδώ με τον Κωσί, να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Έχουμε Μπενφίκα ΑΕΚ την Τετάρτη. Ας το να μιλήσει. Πού να μιλήσει, αφού τρακτέρ περνάει από πίσω. Έλα, φίλε. Έλα ρε κουλάκι. Δεν μου λες, τα ναι. Τρακτέρ που τα ξέρεις εσύ, ρε. Εδώ άκουσα από πίσω, τι μπορεί να τα ξέρω. Εγώ δεν ξέρω από τρακτέρ, όντως. Ένα πουλάκι κάτι με στήριξε για την πάρτι σου. Τι σε είπε για την πάρτι, μου αρέσει. Για πες. Μ' αρέσει έτσι πως το έχεις το μαγκίτικο, αυτό μου αρέσει. Για πες. Δεν μου λέει. Ναι. Έμαθα λέει πήγες να παίξεις beach soccer με καλαμίδες. Όχι, δεν σου σφίριξε καλά το πουλάκι. Το πουλάκι δεν υπάρχει. Αυτό είναι δικό σου, είναι φανταστικό. Όχι, δεν είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Στην παραλία της Κατερίνης. Τότε που είχα σπάσει και το πόδι, λες, στον Αστράγαλο, εκεί έσπασα πόδι. Με καλαμίδες.
Πήγε με καλαμίδες. Όχι, όχι, όχι. Ψέμα σε είπε αυτό που σε είπε. Ψέματα είναι. Ψεύτης μεγάλο αυτό που στα είπε. Λοιπόν, εντάξει. Έλα, γορμό. Το προσπερνάμε αυτό και πάμε στο επόμενο. Να σου πω κάτι. Ναι. Φοβάμαι ότι θα κάνουμε γκέλα με το Λεβαδιακό. Το φοβάσαι γιατί. Πάμε επόμενη λόγω γραμμή. Μπάτε, κάτσε, κάτσε, γιατί. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί είναι καταρχήν δεν έχουμε χρόνο. Σαλιαρίζει ναι. με τις αγιονάρες. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Λέει Λακαμίες ότι θα χάσει από το Λεβαδιακό. Γιατί είναι Λακαμίες. Πάμε παρακάτω. Κι όμως κάτσε να σου το βάλω τώρα που λες Λακαμίες. Ο Πάπ την Πέμπτη θα φουλάρει ή όχι. Όχι. Λες ότι δεν θα φουλάρει. Θα βλάκα, σαν εάν φουλάρει όμως τι θα γίνει μετά με το Λεβαδιακό. Σε δύο μέρες. Α, δεν ξέρει τι γίνεται. Ποδόσφαιρο είναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ω, καλός τον τουρίστα, πώς πάνε οι πάπιες. Τι έγινε, σούβλιο πυρετός. Πόσα δοκάρια έχουμε να πανηγυρίσουμε τον τίτλο. Σούβλιο πυρετός. Δεν έβγε και δεν είχα σκοπό να βγω σήμερα. Ναι, δεν μου λες. Απλά δεν μπορώ να βλέπω άλλο κλάμα. Ναι, το παίρνουμε το πρωτάθλημα των δοκαριών, το παίρνουμε. Όταν εμείς λέγαμε πολύ σωστά στους παοξίδες πέρυσι ότι δεν σας το κλέψαν, απλά το χάσατε, ας προσέχατε. Ναι, τόσο τέλος το λέγαμε. Κύριε Καραπαπά. Ας προσέχατε, ας παίρνατε φόρ. Ας παίρνατε προπονητή, κύριε Μελισανίδη. Ας παίρνατε αμυντικό χαφ εξτρέμ. Ναι. Δεκάρι, ας προσέχατε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή όταν ήσασταν εσείς ισχυροί, το παίζατε μπρούκλινες και μάγκες, τώρα θα τα λουστούμε. Να κάτι τέτοια λέει ο Καστοριανός ο Νικόλας και κάτσε, το γυρίζει. Ναι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο 100%. Όχι, έχει δίκιο 100%. Δεν μπορώ. Θα ανοίγετε το Facebook και θα βλέπετε τους κολλητούς μας παοξίδες. Θα σας γλεντάνε. Θα φουλάρουν, τι ναι. καλά κάνουν. Ναι. Είναι διψασμένοι, θα τους δικαιολογείτε, είναι σκασμένοι. Το πρόβλημα ξέρετε ποια είναι η διάγνωση δική μου και θα κλείσουμε αυτό. Έλα γιατρέ. Οι παοξίδες. Δεν μπορούν να διαχειριστούν το γεγονός ότι κάνουν πρωταθλητισμό για πρώτη φορά στα 100 χρόνια ιστορία τους. Είσαι ψεύτης. Και για πρώτη φορά στα 100 χρόνια ιστορία τους. Ναι. Έχουν ένα πολύ μεγάλο παράγοντα ισχυρότατο. Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό όμως δεν μπορούν να το διαχειριστούν γιατί τους λείπει το κλάμα. Θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα και να παίζουν στα μεγάφωνα Καζαντζίδης. Βάζουμε λίγο κλάμα όταν δεν παίζουμε καλά. Βάζουμε λίγο όχι κλάμα. Λίγο. Ναι. Όχι λίγο. Έσφαξε στη Λαμία. Και την επόμενη μέρα εφημερίδα έγραψε ότι σαν δικαίωσανε. Διαφωνώ για τη σφαγή της Λαμίας κάθετα και οριζόντια. Δεν δόθηκε ένα απέναντι στη Λαμία, δεν δόθηκε ένα απέναντι και σε μένα. Και είχαμε και δύο κόκκινες οι οποίες. Αντί να το πιάσεις από την αρχή όμως, το πιάνεις από το τέλος. Αυτό δεν είναι σφαγή, Νικόλα μου. Δεν είναι σφαγή, αγόρι μου αυτό. Πρέπει την επόμενη μέρα να είσαι ο εαυτός σου. Ναι. Και εσύ έχεις μάθει να είσαι γκρίνιας, κλάμα. Έχεις διακριβεί στον καζατιδισμό και καλά κάνεις. Εντάξει, λίγο χρόνο να τον αποβάλω, ρε φίλε. Πώς κάνεις έτσι. Εντάξει. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, θέλω λίγο τον χρόνο μου και εγώ να το αποβάλω αυτό. Εντάξει. Θα τα λουστούμε, κύριε. Α, μπράβο. Έπιασε. Θα τα λουστούμε. Καμιά πάπια έπιασε η τζάμπα το δωράκι. Δύο. Α, τα γόρι μου. Πώς θα τα φάσει με φύγα τώρα, μια που πες δύο. Τώρα και τι έγινε, 4 και 5 να φάω. Ναι, το 0. Σεντόνι, εσύ δεν θα το κουνήσει ποτέ. Καλά, καλά, μηδέν, καλά. Γιατί εκεί το πας. Με αυτή, με αυτή την ευχή να είσαι. Champions League ομίλους ποτέ. Δεν μου λες. Ναι. Πες μου λίγο και κλείσε με αυτό. Ναι. Τα περισσότερα εισιτήρια που έχεις κόψει σε παιχνίδι ομίλων Champions League. Ναι. Του είπα πόσα είναι. Με τον Άγιαξ ήταν 28. Ομίλου Champions League! Α, ομίλου δεν έχω κόψει, φίλε. Δεν έχω κόψει. Πάνε, πάνε κυνήγα καμιά πάπια, ρε τουρίστα. Ρε τουρίστα, πάνε κυνήγα καμιά πάπια εκεί. Του έστειλα δώρο, το δισφεντόνα. Τι να τον κάνω. Καλημέρα. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον, καλώς τον. Αριανός είμαι. Έλα, λίγο να πω για το πρωτάθλημα λίγο. Και πέρσι από τον Ολυμπιακό εξαρτάται το πρωτάθλημα δυστυχώς. Και πέρσι δεν ήθελε να πάρει και φέτος δεν θέλει να πάρει. Γιατί δεν θέλει να πάρει τώρα, ποιος ξέρει. Το δεν μπορώ το έχεις κάνει εσύ, δεν θέλω, έτσι. Όχι, δεν μπορεί. Δεν το πιστεύω αυτό ότι δεν μπορεί. Δεν θέλει πια. 20 χρόνια δυναστεία, ας πούμε. Ναι. Έχει μπαϊλτήσει ο άνθρωπος. Πέφτουν όμως οι δυναστείες, φίλε γάμοι, μου. Ας πούμε, έχουν μπαϊλτήσει. Ναι, οι δυναστείες πέφτουν. Έρχονται άλλες, πέφτουν, ανεβαίνουν. Εμείς όλοι που είμαστε στην πείνα, ο Άρης, ο Πάοκ, εμείς οι Αριανοί, ας πούμε. Ναι, ναι, όλοι. Όλοι ναι. Έχουν κανένα κόκαλο και σε εμάς, ας πούμε. Και, να. Ναι, αλλά δεν πήραν τίποτα πέρσι. Φέτος πάλι μάλλον δεν θα πάρουν τίποτα. Και αν δεν μάθουν να παίζουν 50-50, θα κάνουν χρόνια να πάρουν. Καλά τον πάει τώρα. Για τον Ολυμπιακό λες. Ναι, βέβαια για τον Ολυμπιακό. Μακάρι, μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Καλά τον πάει τον Άρη. Είναι δύναμη ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι λογικό το αίσθημα που βγάζεις, γιατί υπάρχει το αίσθημα του φόβου ότι εδώ και 20 χρόνια ό,τι και γινόταν έβρισκε τον τρόπο να το παίρνει. Κάποια στιγμή όμως όλες οι δυνασίες σε όλα τα επίπεδα της ζωής πέφτουν. Αριανός. Φίλε, εξοχικό έχεις. Φίλε,
Φίλε, ναι. Εξοχικό έχεις? Όχι. Κακός. Γιατί κακός, Κωστή? Όταν θα κορντάρουν οι παοξίδες το Μάιο. Θα κορντάρει έξω από το σπίτι του κανονικό. Δεν χρειάζεται να πάει στο εξωτερικό. Τι να κάνουμε, είμαστε φτωχαδάκια, τι να κάνουμε. Άλλο λέω. Πολλοί Αριανοί έχουν ετοιμάσει από τώρα τα εξοχικά το Μάιο. Α, για να φύγουνε. Για να πούνε τους παοξίδες. Καλά, πολλοί μπορεί να αρχίσουν και τα μπάνια νωρίς, να αρχίσουν να βουτάνε. Πάνε και μπορεί. Θερμαϊκό εδώ, λοιπόν, να αρχίσουν να βουτάνε. Πώς νιώθεις, φίλε? Έτσι πιστεύω, παιδιά. Πώς νιώθεις που θα πάρει πάνω από τον Θεό? Θέλει και ο Ολυμπιακός να πάρει φέτος πρωτάθλημα. Πώς νιώθεις, φίλε, Αριανέ? Είναι σειρά του ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε. Αριανέ, γιατί? Ακούγεσαι πολύ καλά. Γιατί σκούζει? Είναι και θέμα πρεστής. Δεν μπορεί να χάνει, α πούμε, στο να τρως γκολ από τη Λάρισα την τελευταία, ας πούμε. Είναι και θέμα πρεστής, ας πούμε. Τι πρεστής, δηλαδή τι απαγορεύεται να φας γκολ? Οι παοξίδες βρίζανε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν μου λες, Αριανέ, Αριανέ, πες μου λίγο όμως, γιατί σκούζει ο Ολυμπιακός αφού δεν το θέλει, ρε φίλε? Και σηκώνει ουρανό, γη, γίνεται χαμός κάθε αγωνιστική. Γι' αυτό σου λέω, γύρνα το λίγο αλλιώς. Αυτή τώρα όλα φτιαχτά είναι, όλα τεχνητά είναι, άντε. Τα λέμε, Αριανέ, να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, αγόρι μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λες δηλαδή τα εξοχικά να τα χρησιμοποιήσουν, να φανούν χρήσιμα, Κωνσταντίνε. Για να, ναι. Καλημέρα, επόμενος, ναι. Καλημέρα. Θέλω να το ψυχογράμμα, πώς θα νιώσει. Χθες να δεις πόσο δύσκολη μέρα έχει ο Αριανός, μια που το συζητάς. Ξεκίνησε με χαμένο πέναντι. Τρώει γκολ ο ΠΑΟΚ από τη Λάρισα, εκεί παίρνει λίγο χαρά, το γυρίζει ο ΠΑΟΚ. Στο καπάκι δεν βάζει το πέναντι, χάνει από τον Ατρόμητο και έρχεται και το κουτουλί της Μπόκα το βράδυ. Γιατί Άρης Μπόκα, ξέρεις, είναι μαζί. Τα ξέρεις αυτά. Ναι, κουτουλίδι φάγανε. Επτύχη από την Μπόκα. Άρης Μπόκα, σε βλέπω. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα, φίλε. Λέγε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς να. Για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω ότι κάνει μια κοιλιά. Κοιλιά κάνει. Είναι κοιλιά κάνει, δεν παίζει καλά τα τελευταία παιχνίδια, παίρνει όμως αποτελέσματα. Θες καλός ήταν. Χθες ήταν μια χαρά. Μπορεί πολύ καλύτερος να είναι. Μπορεί να είναι πολύ καλύτερος. Ναι. Εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά εμείς δεν είχαμε απώλειες. Προχωράμε κανονικά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Ραπτόπουλο, ναι, αλλά με κάλυψε. Τι? Επειδή είναι ουδέτερος, ναι, ναι, ήθελα να τον ρωτήσω ποια ομάδα στην Ελλάδα βλέπει ότι έχει πιο πολλές πιθανότητες για πρωτάθλημα, αλλά με κάλυψε προηγουμένως ούτε για τον Μάιο για τις κόρνες. Κατάλαβα τι είπε. Μα κοίταξε, ο Ολυμπιακός δείχνει δυσκολία. Δηλαδή ζορίζεται και ξέρεις τι γίνεται. Φαίνεται ότι ζορίζεται πολύ στο 90 λεπτό. Επειδή δεν βάζει γκολ, ζορίζεται και ξανά, πίσω και ξανά δεν και ξανά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έχει δυσκολία. Και ζορίζεται και με διαιτησία. Εγώ σου ξαναλέω, δεν έχει μάθει έτσι ο Ολυμπιακός. Θέλει χρόνο. Σωστό. Δεν έχει μάθει. Τι κάνουμε τώρα. Σωστό. Ναι. Χάρηκα εχθές στην αθλητική Κυριακή της ΕΡΤ. Πρώτο θέμα που ήταν ο ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιπες ομάδες μετά. Λογικό δεν είναι. Ναι, λογικό, έπαιζε στο τέλος. Πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Κοίτα και το πιο φρέσκο μάτς, έτσι. Βέβαια. Το πιο φρέσκο μάτς. Εντάξει, είναι λογικό όντως. Και το σόου στην ΕΡΤ 1 εχθές ήταν ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού. Ποιος ήτανε? Ρε παιδιά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ήταν ένας ευτραφής χωρίς μαλλιά. Εντάξει, ένας κύριος εκεί πέρα μιλούσε για το ελληνικό πρωτάθλημα και καλούσε όχι μόνο το κράτος και την Ευρώπη να παρέμβει για τα έσχη που γίνονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Δεν δηλαδή... βλέπω αθλητική Κυριακή, δεν ξέρω ποιος ήταν, Κωνσταντίνε. Κοίταξε, φίλε. Φίλε, άκου. Εάν βγαίνει έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο σήμερα, με τη διαιτησία τη σημερινή, με τις ομάδες, με την περιοχή. Ο Καραπαπάς ήταν. Άκου να δεις. Ναι. Γροθιά στο Μεσόβριδο. Γροθιά στο Μεσόβριδο. Βγήκε και έκλαιγε από τη μεσέλμηνήματα. Κοίταξε. Ναι. Ο Καραπαπάς καλά κάνει γιατί είναι η δουλειά του. Η δουλειά του. Ναι, βέβαια. Όπως παλιά είχατε τα γραφεία τύπου εδώ και κλαίγατε. Βρε, η δουλειά του είναι. Μια χαρά. Αυτός κάνει τη δουλειά του εκείνη την ώρα. Αυτή είναι η δουλειά. Τα βγαίνει και να κλαίει. Η αθλητική Κυριακή να ξεκινάει με τον ΠΑΟΚ. Δεν πουλάει το θέμα. Να βγαίνουν οι αθλητές και να κλαίνε για διαιτησία. Να κλαίνε και να λένε ο ΠΑΟΚ κάνει κουμάντο. Θέλω να τα ακούω. Να είδες που φτιαχνόμαστε εμείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Γι' αυτό σου λέω δεν πουλάει. Και ως απάντηση και στον Αριανό που είπε ότι όλα είναι φτιαχτά και ο Ολυμπιακός δεν το θέλει. Καλά, αυτό αυτό είναι για να χρυσώσει λίγο το χάπι ο Αριανός, τι να πει τώρα. Λίγο καλύτερη μπάλα σαν και χθες να πεις όπως γίνεται με ένα κόκαλο και σε εμάς. Στον Άρη δεν πετάξαν κόκαλο. Λίγο καλύτερη μπάλα θέλουμε, όπως έκανε χθες με τη Λάρισα στο δεύτερο γύρο. Ναι, στο δεύτερο μίχρονο. Στο δεύτερο γύρο να παίξει ο ΠΑΟΚ λίγο όπως έπαιξε χθες. Με τη Λάρισα. Με τη Λάρισα. Ναι, ναι. Έτσι. Πάμε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Από Ξάνθη. Όπα. Όχι, Κωστή, δικό σου είναι αυτός. Όρμα. Όχι, λάθος κάνει. Α. Αδελφούλη. Έλα. Είμαστε καλά.
Είμαστε πρωταθλητές. Α, ο δικός μας, ναι. Κάτσε πρωταθλητής δεν είσαι ακόμα. Περίμενε, έχει ακόμα 17 μάτς. Έλα ρε, σταμάτα. Λέγε φίλε. Δεν μασάμε ρε φίλε, δεν μασάμε. Και μασάς, και μασάς. Εκείνος ο Κούγιας, πού την είδε την αδικία χτες ρε φίλε. Έλατε, έπρεπε στα να... Στα τρία πέναλτι, συγγνώμη, στα τρία πέναλτι μας έδωσε το ένα. Έτσι είναι, έτσι είναι, ναι. Και στην ΕΡΤ έχουν σπάσει τα δοκάρια χτες. Με, την ΑΕΚ, με το ΑΕΚΑΚΙ. Μόνο τα δοκάρια της ΑΕΚ δείχνανε. Έχει 13, μας κερδάει. Μας κερδάει, εμείς μόνο ένα δοκάρι. Τα δοκάρια. Ναι. Ένα θα πω. Στέψη θα γίνει και όταν ο Πάουξ μη. Α, εντάξει, εντάξει. Φύγε, Ξάντη. Όταν ο Πάουξ σας γλεντάει. Να τα παόκια. Να τα, Κωνσταντίνε. Να τα. Χαίρομαι. Σε σάλωσαν. Ναι. Χαίρομαι. Ναι. Σε μια υποτονική πόλη, σε μια κρύα και ανέραστη πόλη, να υπάρχουν άνθρωποι με πάθος. Έτσι. Όπως είναι η Ξάνθη. Μια ανέραστη πόλη. Παουξής είναι όμως. Ναι, αυτό καλό είναι. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι Ξανθιώτης, δεν είναι Ξάνθη. Οι μόνοι που έχουν πάθος εκεί είναι οι μουσουλμάνοι. Λες, ε. Ναι, έχουν ένα. Για πάμε να προλάβουμε να πάρουμε όσο δυνατό περισσότερο. Έλα. Έλα, καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Αριανός είμαι, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Κωστή. Ναι, φίλε. Σε ποιον να πούμε ευχαριστώ για τα πέναλτι που δίνουν στον Άρη. Σε ποιον να πείτε ευχαριστώ. Ναι. Σε κανέναν. Γιατί εσύ υποθέτεις ότι ο Άρης θα τον χαρίζονται στα πέναλτι. Όχι ρε φίλε, σου λέω, σε πάει δύο φορές το είπες σήμερα. Καλά σε, σε πάει. Πόσα πέναλτι κέρδισες φέτος. Όσα κέρδισα, ποιο δεν ήτανε. Ένα άλλο λέω. Με τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν. Με τον Παναθηναϊκό ναι, ναι, δεν ήταν. Το μόνο που δεν ήταν. Και με τον Πανιόνιο που δεν ήταν. Γενικά ρε παιδάκι μου, η διαιτησία σε πάει πολύ καλά. Όχι ότι σε ευνοεί. Δείχνω ότι σε σέβεται, αυτό λέω. Δεν σε κοντράρει ρε παιδί μου. Δεν σε κοντράρει, ναι. Ο προηγουμένος άφησε να εννοηθεί, το είπε δύο φορές μάλιστα. Λάθος. Ότι ο Άρης τώρα που παίρνει τα πέναλτι πώς αισθάνεται. Όχι, δεν είπα αυτό. Πώς αισθάνεται ο Αριανός που θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν είπα για τα πέναλτι. Αυτό δεν μας πειράζει τόσο πολύ, αλλά. Α, δεν σε για τα πέναλτι είπε, δεν είπε για το. Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα για τα πέναλτι πώς αισθάνεσαι. Δεν είπα ότι είσαι ευνοείς. Εγώ καταλαβαίνω τότε. Αλλά λέω ότι όταν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, μια αιμορροίδα στον πάτο θα βγάλει. Γιατί και το πέναλτι μέσα στον Παριόνι που δεν δόθηκε στον Άρη, προσπάθησες να το κάνεις ότι δεν ήταν, ότι άλλαξε πόδι ο ποδοσφαιριστής του Άρη. Πέναλτι ήταν. Και όταν αλλάζει πόδι ο άλλος έχει δικαίωμα να τον ανατρέψει. Πέναλτι ήταν. Ήταν πέναλτι. Τέλος. Ήταν πέναλτι. Ο Κωστής, για τον Κωστή λέω, σένα σε παραδέχω. Ναι, ήταν πέναλτι. Ο Κωστής είπε ότι επειδή άλλαξε το πόδι του και πήγε μπάλα στο κακό το πόδι, ο άλλος έχει δικαίωμα να τον ανατρέψει μάλλον. Πάντως συνολικά αυτό που λέει ο Κωστής είναι ότι δεν σε κυνηγάει διαιτησία, ρε παιδί μου. Δεν ναι, σε πάει κιόλας. Δεν με ευνοεί κιόλας. Νορμάλ. Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα δευτερόλεπτα. Να πανηγυρίζω επειδή με πάει όπως πρέπει. Όχι, όχι, ναι. Όχι, 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 δεν είπα αυτό. Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Ναι, με Γκάμα και Γκαρσία αντιλαμβάνεσαι ότι το έργο δεν πάει καλά. Ο στόχος του Άρη ποιος είναι φέτος. Να σωθεί. Ο δικός του στόχος είναι αυτός. Ναι. Το Άρη είναι για την Ευρώπη νομίζω. Εντάξει. Ευρώπη. Εγώ αν ήμουν Αριανός και έβγαινα ένατος, δεν θα με πείραζε. Θα ήμουν και ικανοποιημένος. Ο στόχος του Άρη είναι να βγει στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να γίνει ακόμα ο και με την έκτη θέση. Ο στόχος του Άρη είναι αυτό που γίνεται μέχρι στιγμής και είναι μεγάλος στόχος που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Βάσει του υλικού του. Όχι. Τι σχέση έχει το υλικό του Άρη Κωνσταντίνε με το υλικό τη. Ξάδη του Πανιωνίου, τι σχέση έχει. Βιάζεσαι. Είναι πολύ καλύτερο το ρόλο του. Βιάζεσαι. Λοιπόν, δεν εγώ δεν βιάζομαι. Εγώ κοιτάζω και ελέγχω του παίχτε. Δεν του έκανα κανένα μάτς. Ο Άρης ήταν ένα μπουρδέλο 20 χρόνια. Μη μοίρα, Κωνσταντίνε. Άσε με ρε, ο Άρης ήταν ένα μπουρδέλο 20 χρόνια. Δεν πλήρωνε κανέναν. Δεν πλήρωνε κανέναν. Χρωστούσε όλο τον. Άλλο αυτό, εδώ μιλάμε για το αγωνιστικό όμω. Εσύ πα για το εξωγωνιστικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που έκανε ο Άρης. Έγινε φερέγγιο. Νοικοκυρεύτηκε λε. Βέβαια. Το άλλο θα έρθει. Αν είσαι φερέγγιος, νοικοκύρης και λίγο μπάλα να ξέρεις, το άλλο θα έρθει. Καλημέρα. Ναι, άντε μπράβο. Ναι. 13 καλημέρα φίλε. Καλημέρα από Στοχόλμη, Τάσος, ΠΑΟΚ. Έλα ρε Τάσουλ, έλα ρε αγόρι μου. Επιτέλους, ξέχασα τι ήθελα να πω τόση ώρα που περιμένω. Έπεσαν και οι γραμμές, ξαναπήρα. Χαμός, ναι. Πήρα να πω μια καλημέρα, μια καλή εβδομάδα. Είμαστε χαρούμενοι, ΠΑΟΚτζίδες. Έχω κανένα χρόνο εδώ πάνω στο Χόλμη. Θέλω να πω, Κωστή, σε ακούω πολύ, σας ακούω μάλλον στο YouTube τα βράδια που οδηγώ ταξί εδώ πέρα. Έχουμε και αρέα εκεί, καλά κάνεις στο YouTube. Ναι, στο ίντερνετ. Όχι, μέσω ίντερνετ ακούω, κοιμάμαι εγώ τέτοιες ώρες συνήθως, τώρα έτυχε. Ναι. Και θέλω να πω ότι ενώ Κωστή μαζί σου σε όλα σχεδόν διαφωνώ κάθετος και οριοζοντίος, ναι.
Σε ακούω γιατί με κάνεις και γελάω να πούμε. Έχεις κάτι ατάκες και... Επιτυχία είναι αυτή του Κωστή. Δηλαδή, αυτή είναι επιτυχία. Δηλαδή διαφωνεί. Αλλά γουστάρει. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Να σε καλά. Αλλά, ναι, ναι. Ένα τελευταίο. Έλα, αλλά ναι. Κωστή, τα βράδια που δουλεύω νύχτες να πούμε δεν σε ακούμε άλλο και αναγκαστικά πάμε εκεί στους Αθηναίους να πούμε. Είναι εκεί στο Sport FM ένας να πούμε. Και όλη την ώρα βρίζει το μπάου και μας κλείνουν τα τηλέφωνα. Είσαι λίγο μαζόχας, δηλαδή θες εκεί ή να σε βρίζουν ή να σε κοντράρουν. Ή να αν υπάρχει άνθρωπος που σου κλείνει το τηλέφωνο. Όταν λένε αδικίες για το μπάου, ακούμε. Να πούμε, δεν μπορώ. Εμείς μπορεί να σκοτωθούμε, να μαλώσουμε, να κάνουμε. Το τηλέφωνο δεν κλείνει. Μόνο αν ειρωνευτεί κάποιος ή πει ψέμα. Ναι. Όποιος κλείνει το τηλέφωνο, εμένα, αν ήμουν ακροατής και έπαιρνα τηλέφωνο να διαφωνήσω με τον παρουσιαστή ναι. Και μου κλείνει το τηλέφωνο, θα του είχα κάνει τη ζωή μαύρη. Κάθε δύο λεπτά θα έπρεπε να τηλεύω και θα τον έβριζα. Ναι. Τη μάνα σου θα τον έβριζα. Μη. Δηλαδή, ένα τελευταίο για τον Πάο πλάκα μόνο. Ναι, ναι. Ένα τελευταίο μου αρέσει πολύ ο Βιερίνια. Χρειαζόμαστε έναν Βιερίνια ακόμα. Βέβαια, μα είχαμε άλλο νέα Βιερίνια τώρα θα ήμασταν τέλος πάντων. Να σε καλά, Τασούλη μου, να σε καλά. Συμφωνώ ότι ο Βιερίνια για μένα το έχω δηλώσει είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης πρωταθλήματος και τώρα. Με στα 32. Ο Μπίσεσβαρ είναι ο πιο ποιοτικός. Ο Μπίσεσβαρ είναι με εκλάμψεις. Ο άλλος είναι σταθερός. Αλλά δεν ήταν ποτέ αθλητής. Ένα τελευταίο θα τον πάρουμε. Όχι, μας διώχνεις έτσι. Ωραία. Μας διώχνει. Να σου διώχνει, αλλά πριν μας διώξεις. Το Μάρλεϊ, φίλε, το Μάρλεϊ. Το Μάρλεϊ να ψάξουμε να βρούμε. Και εκτός από το Marley, να πούμε ότι η μεγάλη επένδυση της Wind στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών συνεχίζεται, συμβάλλοντας στον ψηφιακό εξυγχρονισμό της Ελλάδας. Νέες περιοχές προσθέτονται διαρκώς, με πιο πρόσφατες στην Καλλιθέα, την Νίκαια και τον Κοροδιαλό. Το Wind Fiber λοιπόν έχει ήδη αλλάξει την εμπειρία του ίντερνετ για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι οποίες απολαμβάνουν ταχύτητες 100 και 200 Mbps. Υπέροχο πρωινό Δευτέρας, κάπου εδώ το Rap & Cool Show ολοκληρώνεται. Να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση, την παρεούλα. Να ζητήσουμε συγγνώμη για όσους δεν προλάβαμε να κουβεντιάσουμε. Θανάση Καζαμπάκας ήταν στα πλήκτρα. Cool και Rap θα τους ξανακούσετε το μεσημέρι, τον Κωστή με τον Κόκκινο, το απόγευμα μαζί με τον Κιλόνιο Cool. Μείνετε εδώ, Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης, τα παλικάρια έρχονται να βάλουν τέλος στην πλάκα στις 12. Η ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα σε όλους.